μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου, ζω μονάχα για να με κοντά σου. Άφησε τον καφέ. Πάντα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Άκου εδώ. Για πες. Τελευταία μέρα είναι σήμερα. Τι τελευταία? Από αύριο θα κόψουμε τις πολιτικές συζητήσεις και τα πάνελ κάνουμε... και τα πάνελ και, και αυτά. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να κάνουμε λαμπάδες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, φάτινες, δέντρα, φωτάκια, ορεινούς προορισμούς, χιόνια, τέτοια πράγματα. Δίκιο έχεις. Αυξάνονται, λέει, στο λόγο της κρίσης ενέργειας, αυξάνονται χιονοδρομικά, λέει, ναι. Οι τιμές γενικώς και σου περιορίζουν. Έλα, και στα lift, λέει, που κάνουν. Έλα ρε Παναγία. Έλα ρε Λεβέντη μου, Παναγιώτης, παιδιά. Πες μια καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? How from here, morning, morning. Ε? Τέλεια, εξαιρετικά. Τέλεια, τέλεια. Πάει καλά, ε. Όλα πάνε μια χαρά, παιδιά. Από αύριο τέρμα, λέει ο Καμπουράκης, τα πολιτικά θα το πηγαίνουμε λίγο στο χριστουγεννιάτικο. Συμφωνείς? Λοιπόν, θα αρχίσουμε να φέρνουμε ξωτικά, τέτοια πράγματα. Εγώ θα τη δω ξωτικό. Ναι, ξωτικό. Εσύ δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι. Ακούς, τέτοια Γεωργία, πράγματα. Ακούς. Κάνουμε τέτοια. Δηλαδή, λοιπόν, θα κάνουμε... πώς να σου το πω, θα... Να, η κόρη του λέει. Παραμύθια, τέτοια πράγματα. Μάγισσες, μάγους, καλικατζάρους. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση, Δημήτρη. Γιατί δεν φέρνουμε τους πολιτικούς να διαβάζουν παραμύθια? Έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούν. Αυτοί έχουν εκλογές τώρα και είναι τρομερή η κατάστασή τους. Είναι τραγική η κατάστασή τους. Το λοιπόν. Πάντως, να σου πω κάτι, μπορούμε να τους στολίσουμε εδώ, να τους φέρνουμε κάτω το δέντρο, να τους κάνουμε οι βασίλειδες. Γιατί κοίταξε να δεις εδώ που τα λέμε. Να του ανάβουμε φωτάκια, λέει. Γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Του ντύσουμε σαν δέντρο. Έτσι κι αλλιώ να σου πω κάτι. Προεκλογική περίοδο είναι. Του αηβασίλειδε δεν κάνουν λίγο? Ναι, ναι. Δεν είναι. Από τη στιγμή που μοιράζουμε παιδιά, να το κάνουμε πιο θεσμοθετημένα. Λοιπόν, με του αηβασίλειδε. Σήμερα τελευταία μέρα που κάνουμε βαρύ πρόγραμμα. Θα είναι πιο ελαφρολαϊκό από αύριο. Πιο ελαφρολαϊκό από αύριο. Παιδιά. Ακού, Γεωργία. Τζόρτζια. Ακού. Ευαγγελία, ακού. Πες την Κουγιανού να κανονιστεί, σε παρακαλώ, λοιπόν. Την κυρία Κουγιανού. Λοιπόν, σήμερα... Ναι, για προχωράτε, τι έχεις γράψει? Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Τι έχεις Δημήτρη, γράψει, τι θέλω έχεις να γράψει, σου πω κάτι που θα συγκλονιστείς. Για πες. Εσύ δηλαδή που ήσουν άπιστος Θωμάς. Κινήθηκε η Ευρώπη. Έχουμε πλαφόν, Δημήτρη. Έχουμε πλαφόν. Τι άλλο περίμενες? 180. Από 275 που είχε προτείνει η Κομισιόν, πήγαμε στα 180. Κάτι κάναμε, λοιπόν. Κάτι κάναμε λιγάκι. Συγγνώμη, σου φτιάχνω τσακάκι. Φτιάξω. Λοιπόν, στα 180. Πώς έπρεπε το σακάκι με αυτό το μέσα που κάνεις να είναι πιο ανοιχτό? Όχι, θα σου πω κάτι. Είναι αυτό ανοιχτό. Που πάει στην ίδια αυτή, αλλά είναι λίγο πιο στο προηγούμενο τόνο από το σκούρο. Ήθελε να είναι λίγο πιο ασπιδαερό. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Να είναι κάνω πιο στιλιστικές. Έχω εσωτερικά στιλιστικά ερωτήματα. Μ' αρέσει το παπούτσι όμως. Είναι ωραίο χρώμα το παπούτσι. Mm. Τελευταία έχω ένα θέμα. Φοράω μόνο ταμπά, δεν φοράω μαύρα. Παπούτσια. Εγώ, φοράω ό,τι μου δώσουν. Εντάξει, εγώ σου λέω για το έξω. Έξω που έλεγε ο Μάκης Τρενταφυλόπουλος που δίνει το σπίτι του. Ναι. Έξω. Mm. Πώς ντύνομαι. Έχω ένα κόλλημα. Έχω φάει ένα κόλλημα, δεν φοράω μαύρα παπούτσια. Από πού μου βγήκε αυτό, πιστεύεις? Μήπως όταν ήσουν μικρός, η μάνα σου έβαζε λιγότερες τηγανιτές πατάτες σε σένα από ό,τι σε έριχνε. Κυρακαλιό, μη με έριχνε. Λοιπόν. Μου βάζει λιγότερο. Όλα εκεί εξηγούν. Γι' αυτό δεν μεγάλωσα, δεν πήρα στην κοιλιά τόσο πολύ, έτσι.
Λοιπόν, έχουμε πλαφόν. Δεν μας ενδιαφέρει, έχουμε καλοκαίρι τώρα. Και δουλειά, όχι, να σου πω και κάτι άλλο έτσι, και αλλιώς 15 Φεβρουαρίου θα εφαρμοστεί. Εντάξει, με κάποιο Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν μην κοιτάς, ακόμα δημιουργία. Καλοκαίρι έχει, ο χειμώνας είναι πίσω. Ξέρεις που κόλλησα εγώ τώρα, θα μου πεις γιατί κολλάς πάντα σε αυτά. Και σε αυτά κολλάω. Για, αν είχε εφαρμοστεί πιο νωρίς το πλαφόν, θα γλιτώναμε, δεν ξέρω πώς. Θα εφαρμοζόταν για 30 μέρες, λέει. 30 μέρες όμως την κατανάλωση ενέργειας και σε τέτοιες τιμές αγοράς είναι πολλά λεφτάκια. Εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, απλά υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση και πάλι στην κίνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργή, αλλά τα κάνει λοιπόν, καλά. Πρόταση, όπως είπε και ο Μητσοτάκης χθες το βράδυ με ανάρτηση στο Twitter, είναι μια πρόταση την οποία είχε υποβάλει η ελληνική εντάξει, πλευρά. Αλήθεια, δίκιο. Πριν 9 μήνες είχε υποβληθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό η συγκεκριμένη πρόταση. Υποχώρησαν και οι Γερμανοί, πήραν βέβαια μου πάνε κάτι ανταλλάγματα λέει, για τη ΣΑΠΕ. Τους απελευθέρωσαν ένα κανονισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εννοώ, το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Γερμανούς. Το πήραν τέλος πάντων. Είναι καλό. Είναι ένα πλαφόν στα 180, αυτή τη στιγμή είναι 110. Άλλο θέμα. Μην το πω υπεραναλύσει το κάθε ζήτημα. Δεν το υπεραναλύω. Το καταθέτω. Το καταθέτω στον κόσμο να καταλάβει τι κάνουμε. Αυτή είναι ολόκληρη εισήγηση στον Άριο Πάγο. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο τίτλους. Γιατί άμα λέμε τίτλους, δεν εξηγούμε στον κόσμο. Πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο. Προχώρα παρακάτω. Πάμε στο Δημήτρη μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εθνικά. Είχαμε νέα παρέμβαση του κυρίου Μενέντες εχθές. Η οποία, αυτό είναι καινούριο, φρέσκο κουλούρι, ο οποίος σε μια ομιλία του, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Γερουσίας για την εξωτερικές σχέσεις, ο οποίος λέει, από μένα εγώ δεν υπογράφω τίποτα για σχετικά με τα F-16 όσο συνεχίζει τις υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο ο Ερντογάν. Όσο προκαλεί την Ελλάδα, όσο έχουμε υπερπτήσεις. Αυτό λέει ο Μενέντες. Δεν ξέρω πόσο αποφασιστικό είναι. We love Menendez. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσο αποφασιστικό είναι. Και για την Κύπρο είπε. Και όσο υπάρχουν στρατιώτες στην Κύπρο είπε. Παρακάτω. Βλέπουμε εδώ στην Ελλάς Journal του Μιχάλη Ιγνατίου. Βόμβες από τον Μενέντες, όχι τον Προσφυγικά και ξέρετε τον Ερντογάν. Είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου, φίλος της Μόσχας και της Τεχεράνης. Αυτά είπε ο κύριος Μενέντες. Τώρα στη διπλωματία. Είδαμε για τις συναντήσεις, την εβεβαίωσε τις επιβεβαιώσεις και το Βερολίνο. Χαιρέτησε το State Department. Άκουτο να σου. Άμα θέλει ο πρόεδρος να δώσει τα F-16, θα ανταδώσει το τέλος. Ναι, μα το έχεις δει. Ανταδώσει. Κοίταξε να δεις. Εδώ που τα λέμε, ο Καμπουράκης αλλά... τώρα, για να τα λέμε όλα. Έλεγες από την πρώτη στιγμή να τα δώσουν. Θα τα πάρουν. Θα τα πάρουν. Και τώρα, θα τα δώσει. Εντάξει, το Μενέντες είναι... ένα τζόγο, τον έχουμε δικός μας. Είναι καλός άνθρωπος, είναι καλό ανθρωπάκι. Έξυπνος άνθρωπος. Πώς να το πούμε, δικός μας άνθρωπος, ρε παιδί μου, φίλος, γαρδιακός. Να τον φέρουμε στο σπίτι, να τον κεράσουμε δύο τσικουδιές, να φάει, να πιει, να τον πάμε σε ένα νησί, να κάνουμε διακοπές. Αλλά τώρα ό,τι μπορεί κάνει, εντάξει, δικός μας άνθρωπος. Να σου πω και κάτι άλλο. Να του στήσουμε ένα αγάλμα άμα πεθάνει. Και μου χτύπαξε τον άνθρωπο. Και μόνο που το... Το λέει δημοσίως. Ναι, είναι ένα σημείο φυσικά. Το οποίο είναι αλλά μια, τώρα μια δεν μπορεί να μπλοκάρει τον πρόεδρο. Προφανώς δεν μπορεί. Είναι προφανές, ας πούμε. Λοιπόν, ο Ερντογάν συνεχίζει το διευβιολί. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε την Μαρία Τσαχαράκη που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ να μας τα περιγράψει. Να ψάχνουν πρίξιν τον Ταϊφούν, να πούμε. Ο Ταϊφούν και ο Ταϊφούν. Έβλεπα χθες το βίντεο που με τον Πιτσιρικά που τον ρωτάει, όπου είναι καραστημένος ο Πιτσιρικάς βέβαια. Ο οποίος έχει πάει και τον λέει και του λέει με τέτοιους νέους, το λέει ο Ερντογάν. Θα ρίξουμε τα Ταϊφούν. Θα πάμε μια νύχτα, του λέει. Τι έχω πάθει πρωί. Λοιπόν, πάμε να δούμε σχετικά με την τροπολογία. Σήμερα κατατίθεται τροπολογία στη Βουλή σχετικά με το... Το Food Pass. Το οποίο θα ισχύει και για τις λαϊκές. Θα μπορείτε να το κάνετε και στις λαϊκές, δηλαδή με αγορές από τις λαϊκές αγορές. Θα είναι από 132 έως 600 ευρώ το εξάμηνο. Λίγα πολλά αυτά είναι, δεν κακό ότι δίδονται, έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση κακό. Πολλά επιδόματα, καλά το λέγες χθες, είναι η αλήθεια, ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια λογική, αλλά ο κόσμος με έναν τρόπο πρέπει να βοηθηθεί όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα, υπάρχουν όμως πολλά τα οποία προφανώς δείχνουν και το χρόνο των εκλογών. Δηλαδή, δίμηνη παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας. Τρίμηνη παράταση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από το Φεβρουάριο αρχίζει το Market Pass. Σου λέει ο άλλος ο αναλυτής ο πολιτικός. Ρε παιδιά, όλα ξεκινάνε από τέλος Φεβρουαρίου, πάμε για Μάρτι. Μήπως προς τα εκεί θα σφυρίξει για τις εκλογές. Έτσι φαίνεται. Πιο μετά. Ναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον μέχρι Μάρτι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα κάνει. Τώρα τι να σας πω, αν μας εφηνιδιάσει όλους εκεί στο βουνό, πάει στο βουνό ο Μητσοτάκης και επικατεύει με το χρησμό και χτυπήσει τη μαγκούρα και πει τέλος. Πάντως φαίνεται ότι θα είναι
προς τον Απρίλιο, από ό,τι φαίνεται, πάνε οι εκλογές. Λοιπόν, έχουμε καυγά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σε πολιτικό επίπεδο, για όλα τα θέματα, με μια παλέτα η οποία ξεκινάει από τις υποκλοπές και φτάνει σε όλα τα άλλα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο θέμα μεγάλο είναι αυτό το οποίο είδε εχθές από τον Σκανδαλίδη. Τον έχουμε τον κύριο Σκανδαλίδη σήμερα εδώ. Είχε ένα πολύ μεγάλο καυγά, πολιτικό καυγά τέλος πάντων, στη Βουλή με τον κύριο Οικονόμου για τον περίφημο social καμένος. Το οποίο έχει τσινίξει πολύ στο Πασόκ, η αλήθεια είναι η αναφορά του Μητσοτάκη πάνω σε αυτό. Εχθές όμως ο Κωνσταντινόπουλος δεν ξεκαθάρισε τη στάση του Πασόκ. Το έχει πει και ο Ανδρουλάκης για την πρώτη Κυριακή. Τι δηλαδή? Ότι σου λέει δεν μπορείς να. Πρώτη Κυριακή. Ότι πάμε για σχηματισμό κυβέρνησης με έναν τρόπο την πρώτη Κυριακή. Αυτό λένε πλέον δηλαδή. Την πρώτη Κυριακή όμως αυτοδυναμία δεν έχει κανένας. Παιδιά, ακούστε εδώ. Εγώ να σου πω πάλι τη γνώμη μου. Να, εννοείται. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό είμαστε. Ανεξαρτήτως τι λέω Κωνσταντινόπουλος και τι λέω Ανδρουλάκης. Ναι. Όποιος είναι την πρώτη Κυριακή πρώτος, μα είτε είναι ο Μητσοτάκης, μα είτε είναι ο Τσίπρας, θα πάει σε δεύτερες. Θα πάει σε δεύτερες. Λοιπόν, και ας λένε. Να. Ξέχασέ το τώρα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Είτε εγώ το ξαναλέω και ας φωνάζει τώρα η Σιριζέη, ας πούμε, αυτό ή οι Νεοδημοκράτες. Είτε ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, έστω και με μια ψήφο. Λοιπόν, είτε ο Τσίπρας, όταν θα τα ξαναβάλουν κάτω, θα πάνε σε δεύτερες. Όποιος έχει... είναι πρώτος την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή θα είναι πρώτος με μεγαλύτερη διαφορά και θα έχει και 40 βουλευτές παραπάνω. Λόγω του εκλογικού νόμου. Και η συμμαχική κυβέρνηση να θέλει να κάνει, θέλει να την κάνει αποθέσει ισχύως. Λοιπόν, να λέω εγώ. Όχι, καλά κάνεις και λέω εγώ. Να σου πω, Δημήτρη, αν αυτό που λέει, γιατί άκουσαμε χθες που το λέει ο Κωνσταντινόπουλος, αν είμαστε 31% σου λέει ο πρώτος. Πες ότι ο Μητσοτάκης, με βάση τα γκάλο πάμε τώρα, έτσι. Ναι, 31. Είναι 31%. Σου λέει δεν μπορείς να φτάσεις 37, λέει. Εκεί λοιπόν έχει πλαστεί ένα σενάριο, το διαβάζω από αναλυτές. Ναι, ότι. Το γράφει ο Θανάσης, ο Μαυρίδης. Το γράφει. Το γράφει, okay. Μάμπο, το διάβασα. Ναι. Λέει, εκεί λοιπόν λέει, θεωρεί ότι στο Πασόκ ενδεχομένως μπορεί να κάτσουν και να σου πούν πάμε σε ένα μεγάλο συνασπισμό ενδεχομένως. Δηλαδή, ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας, τι σου λέει, ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας, σου λέει πρωθυπουργός. Και πάμε σε ένα μεγάλο συνασπισμό με άλλο πρόσωπο. Ποιος θα το δεχτεί αυτό? Δεν ξέρω. Επειδή θα το σκεφτεί ο Κωνσταντινόπουλος. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο το Κωνσταντινόπουλος. Αλλά... αυτό. Δεν ξέρω, είναι ένα σενάριο που ακούγεται. Είναι κορμό από την Ελλάδα. Σοπάτερ. Με διάφορα πράγματα. Θα δεχτεί ο Μητσοτάκης πρόεδρος και να μην είναι πρωθυπουργός. Έχεις ακούσει τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, παραδείγματος χάρη, άλλο Μητσοτάκης, άλλο η Νέα Δημοκρατία. Okay, είναι. Το έχεις ακούσει αυτό. Βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μόνο έχει να κάνει με άγραμ ψηφοφόρο. Δεν πιστεύει, φαντάζομαι, ο Τσίπρας. Ούτε ο Μητσοτάκης το πιστεύει. Με το σχηματισμό κυβέρνηση. Ρε, έχει πει ο Τσίπρας ότι αν είναι δεύτερος δεν θα κάνει κυβέρνηση. Έχει πει. Κυβέρνηση ετοιμένων δεν κάνω. Τότε. Δεν κάνω, σου λέει. Άρα τι νόημα έχουν αυτά. Κυβέρνηση ετοιμένων. Εγώ σου λέω τι ακούγεται. Ρε, να ακούγεται κάτι άλλο, είναι λογικό. Δεν είναι να τα ακούω πολύ παράλογο με βάση αυτά. Είναι εντελώς παράλογο. Ως σκέψεις. Είναι εντελώς παράλογο. Είναι σενάρια της πλάκας. Εντάξει, εγώ σου λέω τι ακούγεται. Τη γνώμη μου. Και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαπλαστεί το πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει την επόμενη μέρα. Το λογικό είναι αυτό που λες εσύ. Εγώ σου λέω τι ακούγεται. Θα μου πεις προχθές ακουγότανε τη δεύτερη ότι ο Μητσοτάκης θα προκήρυξε εκλογές στον προϋπολογισμό της Βουλής. Τη δεύτερη Κυριακή. Όχι, δεν το μετά τις δεύτερες εκλογές, εκεί πράγματι θα σενάρια θα παιχτούν για να μην πάμε σε τρίτες. Ναι. Αν δηλαδή δεν υπάρχει αυτοδυναμία κάποιου, εκεί θα παιχτούν διάφορα αυτό, να πάρει με ένα μικρότερο αυτό, θα ζητήσουν κι άλλοι κτλ. Ποιος μπορεί να είναι εταίρος εκεί, εδώ είναι το θέμα. Τι ποιος μπορεί στις δεύτερες εκλογές. Αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, ποιος μπορεί να είναι εταίρος. Γιατί εδώ βλέπεις, έχεις μία. Από τη μια πλευρά έχει πει, εγώ με τον Βελόπουλο όχι, το έχει πει. Λέει ο Ανδρουλάκης, λέει από τη στάση του Πασόκ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όχι. Όχι. Αυτό καταλαβαίνω. Με ποιον κάνεις κυβέρνηση. Δεν το ξέρεις τι, άκου να σου πω τώρα. Καλά, θα μου πεις, ναι, εντάξει. Από τις πρώτες στις δεύτερες θα γίνει. Τι θα γίνει στις δεύτερες? Ναι, τι θα αυξηθεί πολύ ο πρώτος, θα πάει πιο πάνω ο πρώτος. Ο δεύτερος δεν θα έχει αφήγημα. Ο δεύτερος θα έχει αφήγημα, ο τρίτος θα έχει συρρυκνωθεί. Λογικά θα έχει συρρυκνωθεί. Και τα μικρότερα. Άλλο τίποτα έχουμε. Με διάφορα, αλλά θα δούμε συνέχεια. Α, θα έχουμε. Έχουμε θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο, έτσι. Είδαμε. Βγήκε, έγραψε η Λαστάμπα ότι ουσιαστικά ο κύριος Αβραμόπουλος συμμετείχε στην ΜΚΟ του. Του Παντζέρι. Ναι, ρε, αλλά δεν συμμετείχε αυτό μόνο. Ήταν 50 ονοματέοι. Ήταν 50 ονοματέοι. Έγινε η αναφορά του. Καταρχήν είχε πάρει άδεια από τη Φόντερ Λάιεν. Α, μπράβο. Εδώ υπήρξαν. Τα έχω τα χαρτιά. Τα βρήκα τα χαρτιά. Εντάξει, έχει όπου λέει ουσιαστικά
και η Φοντερ Λάιεν δίνει άδεια και να πληρώνεται ο Αβραμόπουλος και υπήρχε και άδεια για να συμμετάσχει. Και είχε σταματήσει να πληρώνεται από τον Φεβρουάριο. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε. Υπάρχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο εκεί, το οποίο το δούμε στη συνέχεια και με τους συναδέλφους που θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Να πάμε να δούμε τον καιρό. Κρύο έκανε σήμερα. Είχε κρυάκι σήμερα, αλλά από αύριο θα είναι ζεστή, μαθαίνω. Έχω αποκλειστικές πληροφορίες. Τι έχει αύριο, τι θα έχει. Πιο ζέστη. Πιο ζέστη αύριο. Γεια σου, Κλειάρχη. Καλημέρα. Τώρα μου λέει η Γεωργία, ο Μενέντες έχει βέτο, λέει. Έχει, μωρέ, αλλά έχει, εντάξει. Έχει βέτο στην Επιτροπή της Γερουσίας. Πάντως, γενικά, και εγώ θεωρώ ότι το κλίμα είναι να τα πάρουν. Θα τα πάρουν κάποια. Τώρα με άλλα, μην τους πρόξουν στους Ρώσους τελείως. Λοιπόν. Τι γίνεται, κύριε Κλέα. Κάνει κρύο σήμερα, πράγματι. Κάνει κρύο καιρό για δύο. Καιρό για δύο. Αλλά εσύ, πέσει... νιώματρο άνθρωπο, έφυγε στα ξημερώματα, άφησε τη γυναίκα και ήρθε εδώ. Πού πα. Στον αγώνα. Σπίτι. Πάντα η δουλειά. Η δουλειά προηγείται. Αν έχει κρύο. Προηγείται η δουλειά. Η εργασία. Η εργασία. Κοίταξε, άμα έχει κρύο, δεν μπορεί. Αυτό αντί να μπορεί να τρέχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, άμα, στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αυτό είναι απίκο. Έτσι. Τι να κάνουμε. Έτσι. Ενώ εμεί. Πάλι απίκο. Από το πρωί στο βράδυ. Να κάνουμε. Πάντως, να πούμε ότι πέσανε και λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές προς την... προς το Πήλιο χιόνισε. Μήπως πάει ο και στη Δύρφη. Και στη να καθαρίζει το αέρας, παιδιά. Στο Μέτσοβο, επειδή κάνει πολύ κρύο, αλλά δεν έχουμε πολύ υγρασία για να έχουμε χιονοπτώσεις, αλλά κάνει πολύ κρύο. Στο Πήλιο, Βλέπουμε, στο Πήλιο, στα χάνια του Πηλίου. Έχει βάλει κοντά 5-7 πόντους, έχει χιονίσει αρκετά. Έχει πέσει δηλαδή καλώς έτσι ο όγκος χιονιού. Αν συγκρίνουμε βέβαια τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε 18 και 20 βαθμούς. Είναι καλό για σκι, 5-6 αυτό ήθελε. Ακόμη όχι. Όχι, δεν είναι τόσο καλό. Δεν έχω κάνει ποτέ τη ζωή μου. Ούτε εγώ. Εγώ χιόνι είδα 7 χρονών. Ναι. Θέλει καλύτερη ποιότητα. Πρέπει να είναι. Καλά, σε εμάς που να χιονίσει εκεί κάτω τώρα. Ναι, αυτό. Δυστυχώς ο καιρός ακόμη δεν ευνοεί τα χιονοδρομικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Βλέπουμε τώρα και στο χάρτη μας, για άλλο ένα 24ωρο το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Ναι. Φτάνουμε τα 8 με 9 αποφόρη ιδιαίτερα προς τα κεντρικά τμήματα, αλλά λοιπόν υπάρχει απαγορευτικό όσοι αναμένεται να κινηθούν να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Βέβαια, εκτιμούμε ότι από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα υπάρξει έτσι μια μικρή υποχώρηση. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη στον επόμενο μας χάρτη. Βλέπετε ότι η χώρα μας είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Ο καιρός αυτή τη φορά βρίσκεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Εκεί έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές και κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές εκδηλώνονται και προς την περιοχή της Κρήτης, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Πιο δυτικά έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Επιμένει λοιπόν ο βοριάς για να αρχίσει να υποχωρεί προς το απόγευμα και θερμοκρασία σε χαμηλά έτσι, επίπεδα, κοντά στους 12 με 15 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Και έχουμε βέβαια και συνθήκες παγετού τώρα νωρίς το πρωί. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Αττικής. Έχουμε και σήμερα συννεφιές. Δεν αποκλείονται κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές προς τα ανατολικά και βόρεια και κάποιες έτσι νυφάδες στα ψηλά της Πάρνηθας. Φυσάει αρκετά προς τον νότιο βοηγό και ο υδράργυρος μέχρι 13 βαθμούς. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας, όπου και εδώ θα έχουμε συννεφιές τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι. Μετά θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Φυσάει αρκετά κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα και ο υδράργυρος δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 10 βαθμούς αργά το μεσημέρι και σήμερα κάνει πολύ κρύο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, αυτό που είπε και ο Δημήτρης ότι από αύριο σιγά σιγά εκφυλίζεται αυτή η αέρια μάζα. Εσύ μας το και το πάει, το πάω από το κεφάλι μου. Ναι, όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι, πράγματι... Καλά κάνει, γιατί μπορεί να μην γίνει και μετά σου λέει εσύ το πες. Όχι, ναι, βέβαια. Για σκέψου το αυτό, το έχεις σκεφτεί αυτό. Έλα, ρε, yeah. Πάντως λοιπόν από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί το έντονο κρύο. Βέβαια θα κάνει κρύο τη νύχτα και το πρωί. Το μεσημέρι θα αρχίσει να ανεβαίνει δηλαδή η θερμοκρασία για να υποχωρήσουν και οι βοριάδες και να πάμε προς τα Χριστούγεννα με θερμοκρασίες 17-20 βαθμούς σε πολλές περιοχές όπως επίσης και τη δεύτερη μέρα των Χριστούγεννων. Και να δώσουμε έτσι και μια τάση για την πρωτοχρονιά. Δεν φαίνεται κάτι το αξίλογο και για την πρωτοχρονιά. Ήπιος δηλαδή ο καιρός. Για δείξε μας. Δούμε. Πήλιο. Για δείξε μας. Για δείξε μας. Βρήκανε πήλιο. Κοίτα εδώ. Οπα. Έχει λίγο, παιδιά. Στα Χάνια Πηλίου, ναι. Στα Χάνια, κοίτα εδώ. Τεσσινοβραδινή φωτογραφία είναι αυτή. Έχει λίγο, ωραίο αυτό, έτσι. Ωραία εικόνα. Για να μπούμε και λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων. Γιατί να μπούμε, ναι, αλλά δεν... θα μας τα λιώσει τα χιόνια, ρε σύκλα. Γρήγορα, δυστυχώς. Κάνε κάτι. Δυστυχώς. Μπορεί να το κρατήσει. Στο καμπαναριό. Δεν έχει χιόνια. Ούτε ποιο στο καμπαναριό. Το καμπαναριό. Ούτε στο βουνό δεν έχει χιόνια. Ούτε στο βουνό. Να δούμε από τη νέα σεζόν. Την πρωτοχρονιά, μήπως αυτό ή το μακρινό είναι. Δεν φαίνεται. Ούτε για την πρωτοχρονιά κάτι αξιόλογο από πλευρά κρύο και χιονοπτώσεων που λέει. Τώρα έπρεπε που δεν δουλεύω εγώ. Την πρωτοχρονιά που θα δουλεύω καλύτερα να κάνει ζέστη. Όχι την πρωτοχρονιά δεν νοιάζει, δεν δουλεύω εγώ όμω. Πάμε προς τα φώτα, τα φώτα. Τα θεοφάνεια. Τα φώτα δουλεύουμε και δύο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Να σε καλά, καλημέρα.
Λοιπόν. Την πρωτοχρονιά, λέει, δεν δουλεύω εγώ. Ποιος δουλεύει την πρωτοχρονιά? Εσύ. Αυτό σου λέω. Εγώ που δεν θα δουλεύω δεν με νοιάζει όμως. Ας είναι και λίγο κρύο. Ναι, αυτό. Λοιπόν. Ποιοι εκτελούν μέρα μεσημέρι, πόλεμο σημεριών μπροστά σε οικογένειες. Όχι, το ατοπώ τώρα, διότι ήταν η κόρη μου στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, επειδή έγινε το τρομοκρατικό, είχα μία ανησυχία. Λογικό. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν. Και μου λέει, λέω ρε παιδί μου, ας πούμε, ανησυχούσα. Τι ανησυχούσα, μου λέει, και αν δεν πήγαινα στην Κωνσταντινούπολη και πήγαινα στη Νέα Σμύρνη. Πω, πόσε. Δίκιο έχει. Μα οι πιθανότητες ποιες είναι. Για σκέψου το. Μου απλά είπε. Λες ρε παιδί μου, στην Κωνσταντινούπολη είναι συχνά τα φαινόμενα αυτά. Απ' την άλλη, δεν σου είπα, το προηγούμενο βράδυ ήταν. Ήμουν. Τώρα δεν ξέρω να λέω κι εγώ, αλλά με την κόρη μου είμαι στην πλατεία, 15 μέτρα από εκεί. Λοιπόν. Όχι μόνο το δικό μου παιδί. Το τουρνουά των 200 δις. 200 δις. 200 δις είναι το κόστος, το κέρδος. Το τουρνουά των 200 δις. Ο τζίρος. Ο τζίρος. Θα το δούμε. Μύρισε εκλογές, παρατάσεις μέχρι τον Μάρτιο επιδότηση πετρελαίου, μέχρι Φεβρουάριο τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων, παγώνουν τα επιτόκια. Συντάξει 13 αλλαγές. Ο Παναμάς υπάρος και η περίπτωση Αβραμόπουλου. Κατάρ Γκέιτ. Για το Κατάρ Γκέιτ. Να δούμε. Α, μεθαύριο απολογείται η κυρία Καϊλή. Να φταφαστεί αν θα μείνει στην Ελλάδα. Μου είπανε πάντως ότι. Ρωτάγανε λέει κάτι συναδέλφους. Βέλγους εκεί. Πώς τα βλέπετε και τα λοιπά. Και λέει, θα φάει γαλοπούλα στη φυλακή. Έτσι είπαμε. Ήταν η εκτίμηση, ας πούμε, δημοσιογραφικές. Με αυτά που βλέπουμε, εμπειρία, ρε παιδί μου, που λες, ξέρεις και πώς κινείται η δικαιοσύνη συνήθως, έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Η καθημερινή, φρένο στην κερδοσκοπία, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πλαφόν 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο αέριο, πολύμινες διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε, η πρόταση ήταν 275. Έχει δύο όρους. Ο ένας όρος είναι ότι θα ενεργοποιείται όταν είναι τρεις μέρες η τιμή πάνω από το όριο των 180 ευρώ και αν έχει διαφορά μεγαλύτερη από το LNG, από το LNG στα 35 ευρώ. Ναι. Απόκληση, δηλαδή 35 ευρώ. Αν ισχύουν αυτές δύο προϋποθέσεις, θα ενεργοποιείται το πλαφόν. Αναζητώντας απαντήσεις για διπλή ανθρωποκτονία, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης. Εχθές η καφετέρια εκεί πέρασα κάποια στιγμή. Η καφετέρια εκεί ήταν άδεια, δεν είχε άνθρωπο. Ενώ ήταν, δεν έβρισκες να κάτσεις. Ναι. Λοιπόν. Και μην ψηφίζετε κατά του Κατάρ. Το αποκαλυπτικό email, εδώ λέει για email, αποκαλύπτει η εφημερίδα του Ιταλού Ευρωβουλευτή του Κοτσολίνο. Αυτός ήταν, σε αυτόν δούλευε ο σύζυγος της Εύας. Ο Κοτσολίνο. Τον Κοτσολίνο, τον Ιταλό. Ο Κοτσολίνο, παιδί μου. Έστειλε, λέει, mail στα mail στους σοσιαλδημοκράτες και τους είπε, μην ψηφίσετε κατά του Κατάρ. Αυτή έγινε δύο μέρες μετά την ομιλία της Καϊλή. Που το έστειλε το Κοτσολίνο. Τα είχαν δώσει όλα. Νομίζω ότι είχαν τον ίνιμπερ πάντων αγώνα είχαν εδώ, δίναμε. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, εικονικά τιμολόγια για τον δημοσκόπο του Μαξίμου. Ποιος είναι ο δημοσκόπος? Η αιώνια τεχνική που εμπλέκεται στην αγορά του εξοπλισμού του Predator συναλλάσσεται και με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Mark. Είναι του Μαξίμου η Mark. Λοιπόν, πώς μια χωματουργική εταιρεία με σχεδόν μηδενικούς τζίρους εκδίδει 29 τιμολόγια για την αγαπημένη δημοσκοπική εταιρεία του Μεγάρου Μαξίμου την ίδια περίοδο που εξέδιδε σειρά εικονικών τιμολογίων και για την Κρίκελ. Μάλιστα. Λοιπόν, φοροαπάτη pass, εδώ εξηγεί ότι τα. Εν πάση περιπτώσει. Σιγή ηχθείως για τις αποκαλύψεις, ιδέες και στρατηγοί που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Να. Και όταν οι δικαστές μεροληπτούν, ελεύθερος αστυνομικός που κοντά στο Φραγκούλη. Μεροληπτούν. Έτσι λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 1230 νέες προσλήψεις στο δημόσιο, αιτήσεις για μόνιμους και εποχικούς. Εδώ, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Market Pass, η Ευρώπη υιοθέτει τον ελληνικό πλαφόν στο αέριο. Και ο Μέση δίνει δύναμη στην κρίζα Αργεντινή. 90% πληθωρισμό έχει η Αργεντινή. Πάλι καλά. Μπροστά στην Τουρκία που είχε 180, πάει περίφημα. 50-50, μισό μισό. Πολύ καλά. Πάνε, έφτασε χθες το βράδυ η αποστολή της Αργεντινής της εθνικής ομάδας. Φαντάζομαι θα έχει γίνει εκεί κάτω, ναι. Μπλέκει τώρα και ο Αβραμόπουλος, λέει η Δημοκρατία. Ομολόγησε ότι έπαιρνε 5.000 το μήνα από τη Βρώμικη ΜΚΟ.
εσωτερική έρευνα άρχισε η Κομισιόν για πιθανή συμμετοχή του. Πάντως να σου πω κάτι τώρα. Εγώ δεν ξέρω τώρα, έτσι δεν θέλω να. Αλλά μου λέγανε ότι ο Πατζέρη πριν γίνει. Πριν αποκαλυφθούν όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ σεβάσμιο ο πρόσωπος στην Κομισιόν. Λοιπόν, αυτό είναι. Έλληνε και δεν είναι πολύ. Θεωρείται πολύ γκουρού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρητικά, ο συγκεκριμένος. Λοιπόν. Η Αυγή, ο προεκλογικός εμπεγμός των 70 λεπτών. Ταπεινωτικό και προσβλητικό κουπόνι σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Ο Μητσοτάκης 15 μήνες κάνει πλάτες στην σχροκέρδια, παράθυρο ευκαιρίας για να τιμήσεις. 20 ευρώ το μήνα και αν την ώρα από τα σούπερ μάρκετ κερδοφορούν. Δίκαιη ψηφιακή μετάβαση παρουσίασε ο Τσίπρας. Η πρώτη δικαίωση για την Ένα Δούρου, ένοχη πυροσβεστική αθώη περιφέρεια την πυρκαγιά στο μάτι. Άκου να δεις τώρα. Γιατί αυτό είναι μία απόφαση, την έβγαλα εγώ πριν από δύο μέρες. Λέει μέσα. Εσύ τους δίκασες. Όχι, την απόφαση την έβγαλα, εννοώ ότι είναι στο site μου. Λέει μέσα η απόφαση. Ήταν μία προσφυγή, κέρδισε η γυναίκα. Είχαν χάσει τον άνθρωπό τους εκεί. Οι συγγενείς κέρδισαν 300.000 ευρώ αποζημίωση. Και λέει το δικαστήριο ότι η βασική ευθύνη δεν είναι της περιφέρειας, είναι της πυροσβεστικής, η οποία δεν έκανε εκένωση. Μάλιστα. Στο μάτι. Είναι ένα δικαστικό, μια δικαστική αποτύπωση, η πρώτη που βγαίνει, το οποίο έχει μια αξία να την αναφέρει. Λοιπόν, ριζοσπάστησε επαναφορά 13ου-14ου, κατάργηση ΦΠΑ, η απάντηση κοροϊδία των ΠΑΣ. Πορεύτηκε με πηγή έμπνευση στην τελική μάχη που δεν δόθηκε ακόμα, συναυλία του ΚΚΕ φέρμα στον Άλκη Αλκαίο. Λοιπόν, η σημασία του κοινωνικού φιλελευθερισμού, λέει η αιστεία, για την παράταξη ως μόνιμου όχι περιστασιακού δόγματος. Το κέντρο επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία για επιδοματοκρατία. Έφνησε ο Πρωθυπουργός αποκτά πρόβλημα με τους σημητικούς μεταρρυθμιστές και τους συνοδοιπόρους τους. Ο Σκάι τον παρομοιάζει με τον Τζοβόλα και τον κατηγορεί για λαϊκισμό. Δεν μας φτιάνεις πουθενά. Όχι, τίποτα. Δεν μας φτιάνεις πουθενά. Καταιγίδα αποκαλύψεων για σκάνδαλα στα εξοπλιστικά. Το Μαξίμου τρώει τώρα τις συνομιλίες που κατέγραψαν οι κουργοί της ΕΕΠ. Γιατί παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των επιτελείων. Γιατί? Πού να ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Η μάχη του Νίκου Ξανθόπουλου στο νοσοκομείο της Αθήνας, δεν το ξέρα. Ναι, ούτε εγώ. Στην Αντατική το παιδί του λαού του είχατε πάρει μια φοβερή συνέντευξη του Ξανθόπουλου. Ναι, ναι, κάποτε. Στο... Ναι. Με τον οικονομέα στο Μέγκα. Λοιπόν, το πρόβλημα υγείας που τσάκισε τον 88χρονο σπουδαίο ηθοποιό. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να γίνει καλά. Πώς θα εφαρμοστεί το πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, λέει η Ναυτεμπορική, το παρασκήνιο της συμφωνίας και η προκλήση της επόμενης μέρας, όλοι οι όροι της χορήγησης του Market Pass. Okay. Ο τύπος Θεσσαλονίκης μπήκε στις δράγες ο νέος δρόμος που θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Και ο Πρωθυπουργός εχθές στην πράσινη, το πράσινο. Έχουν φτιάξει ένα, θα πάμε. Φτιάνε ένα περιφερειακό πολύ μεγάλο, ωραίο, με ανισόπεδο. Θα λύσει πρόβλημα. Είναι τεράστιος ο Πρωθυπουργός. Είναι συγχρηματοδοτούμενο, δεν είναι. Ναι, συγχρηματοδοτούμενο. Και ο ιδιώτης αναλάβει και την συντήρησή του για 29 χρόνια. Ναι. Καινούργια σχήματα. Καινούργια. Λοιπόν, πριν πάμε για. Περίμενα να σου πω κάτι, αν μου επιτρέπει. Θέλω να πω κάτι. Λέει ο Καμπουράκης μέσα σε εκείνη την εκπομπή, λέει παιδιά, χριστουγεννιάτικα κτλ. Πριν προλάβει να λήξει, να βάλει τελεία, η διεύθυνση της εκπομπής, η κυρία Λινάρδου, έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα. Έτσι. Παιδιά, αυτά είναι. Έτσι. Γεωργία, να υποβάλω κι εγώ ένα αίτημα όμως. Όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Γιατί θα σου υποβάλει, δεν βρεθεί να πάμε σε πίστα. Να πάμε να τραγουδήσουμε, Γεωργία. Να τραγουδήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ωραία να εικόνα από την Ομόνοια. Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα λοιπόν από την πλατεία εδώ στην Ομόνοια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία στην καρδιά της Αθήνας, η οποία έχει φορέσει τα γιορτινά της, φιλοξενεί την χριστουγεννιάτικη αγορά. Τα εγκαίνια έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα λειτουργήσει μέχρι και 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Βλέπετε εδώ, εντάξει, είναι κλειστά αυτή την ώρα, γιατί η λειτουργία ξεκινάει μετά τις 10 η λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, ερχόμενος κανείς εδώ, Δημήτρη και Παναγιώτη, θα βρει γλυκά, θα βρει δώρα για τους αγαπημένους, θα βρει τα πάντα. Είναι χαρά και για μικρούς και για μεγάλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αρκετός ο κόσμος που την έχει επισκεφθεί μέχρι και χθες, γιατί σήμερα θα ανοίξει, όπως σας είπα, σε λίγες ώρες. Είναι μαγικό το τοπίο, πρέπει να το πούμε αυτό. Εν τω μεταξύ, Ομόνοια συνήθως δεν τα πολύ καταφέρναμε. Α, για αυτό το στόμα σου.
Ξέρεις τι θέλα, αυτό που λέει ο Δημήτρης Αρσία Ελευθερία. Θυμάμαι την Ομόνια να μην περνάμε από εκεί, ναι, να μην θέλουμε να περάσουμε. Δεν τα πολύ καταφέρναμε. Ήταν η απόδειξη. Ναι, αλλά δείτε τι ωραία εικόνα υπάρχει. Ναι, τώρα έχει φτιάξει. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Τα καλά να τα λέμε. Μπράβο, ωραία εικόνα. Η Ομόνια ήταν η απόδειξη ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια πλατεία τη Προκοπή. Πα στην Ιταλία, πα στο αυτό και λε για όνομα του τι πλατείε έχουν φτιάξει. Και εμεί είχαμε μια και τη βασανίζαμε εκεί την Ελλάδα. Μια δεν μπορούσα να την πέσει. Ωραία εικόνα, ωραία εικόνα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Μπράβο, Ελευθερία. Λοιπόν, γεια σου, Κρυάκη, Ελευθερία. Κρυάκη, Κρυάκη. Έχει λίγο κρύο, παιδιά. Η αλήθεια είναι φορέσαμε και γάντια, γιατί κρυώνουμε πάρα πολύ με και το συνάδελφο. Πρώτη μέρα που βάζεις γάντια, ε. Ναι, ναι. Ισχύει. Αλλά εντάξει τώρα, λοιπόν, σε κοπελιά ακόμα, λοιπόν, δεν έχεις ανάγκη. Εικόνα. Εντάξει, σίγουρα. Και κριτική. Δεν έχει σημασία. Κοπελιά, ρε. Ξέρω, κοπελιά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα τα λέμε έτσι τώρα, Ελευθερία. Καλημέρα. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Ατρίδη να δούμε. Έχουμε αθλητικές εφημερίδες. Έχουμε αθλητικές. Πριν τις αθλητικές να δούμε τίποτα άλλο. Να μην δούμε μετά. Λίγο, να μην πάμε σε ένα Buenos Aires, ρε παιδιά, να δούμε τι. Πάρουμε λίγο κλίμα, νομίζω ότι. Για πάρε λίγο κλίμα, Buenos Aires. Έχει φτάσει το αεροπλάνο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, το οποίο μετέφερε την εθνική ομάδα της Αργεντινής από την Ρώμη. Υπήρχε μια καθυστέρηση. Σας θυμίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει χθες το βράδυ αργά. Είναι 2-3 τα ξημερώματα. Προφανώς και τους περιμένουν. Υπάρχει εικόνα και στο Buenos Aires, πλατεία εννοώ, και προφανώς τώρα θέλουν να το ζήσουν, θα γίνουν απίστευτοι πανηγυρισμοί. Αερολίνεας Αργεντίνας. Ναι. Είναι η μέρα τους, είναι η μέρα τους και νομίζω ότι... Τραγούδια από κάτω. Σωστά, ακούω, νομίζω ότι θα είναι οι μέρες και οι νύχτες τους από εδώ και πέρα. Είναι αργία στην αργία. Παιδιά, κοιτάξτε τους συναδέλφους σας, τους οπερατέρες, τους κακόμερους, 3 η ώρα τη νύχτα, στέκονται εκεί. Δεν νομίζω ότι κοιμάται κανένας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν κάποιος από τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, έτσι μεθυσμένοι που είναι από χαρά για αυτό που έχουν πετύχει, αν έχει κοιμηθεί τις τελευταίες ημέρες. Σιγά μην είναι μεθυσμένοι από χαρά μόνο. Εντάξει. Δικαιολογούνται όλα. Δικαιολογούνται όλα. Γιατί αυτό που κατάφεραν δεν είναι και λίγο. Είναι αργία στην Αργεντινή σήμερα. Επίσημη αργία στην Αργεντινή. Το δικαίου του. Όλη η ομάδα και όλη η χώρα. Θα δούμε την εικόνα. Τώρα δεν έχουν έρθει ακόμα, μπορεί να έρθουν σε μισή ώρα. Α δούμε τότε εικόνα. Από το Παρίσι, ναι. Εκεί όπου αποθεώθηκε η εθνική ομάδα της Γαλλίας, βλέπουμε την πλατεία Κονκόρντ, ο προπονητής, ναι, ο κύριος Ντεσάν και ο Γιορίς, ο τερματοφύλακας, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Χιλιάδες είναι οι Γάλλοι οι οποίοι βρέθηκαν στη συγκεκριμένη πλατεία και αποθέωσαν την εθνική ομάδα. Καταρχάς, ναι, προφανώς τους αποθεώνουν για την εξαιρετική τους προσπάθεια και για το πόσο ανταγωνιστική ήταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας που είχε να κάνει το 2-2. Καλύτερη ομάδα ήταν η Γαλλία. Να σας πω κάτι, βλέπαμε το παιχνίδι αυτό, τον τελικό, εγώ το είδα παρέα με τον Αλέξανδρο τον Ξενικάκη. Και σχολιάζαμε τη δήλωση του Ευρά πριν από το παιχνίδι, ο οποίος είπε ότι μου κάνει εντύπωση πώς αυτή η ομάδα της Γαλλίας που είναι τόσο νεανική έχει φτάσει στον τελικό. Αλλά ταυτόχρονα είμαι βέβαιος ότι θα το παίρνουμε το παγκόσμιο κύπελο για πολλές διοργανώσεις ακόμα. Και είπαμε ότι ήταν λίγο υπεροπτικό αυτό που είπε ξέφυγε και τέτοια. Καλή ομάδα. Η εικόνα που είδαμε με τις αλλαγές που έγιναν, που είναι τόσο. Μπαίνει όποιος θέλει και δεν καταλαβαίνει διαφορά, δείχνει ότι όντως η Γαλλία έχει πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Βέβαια, να δούμε τι θα γίνει στον πάγκο της Γαλλίας και γενικά στην ομάδα. Λένε ότι Μπενζεμά, θα πάει ο Ζιντάν. Αυτό πήγε να σας πω ότι ο Μπενζεμά ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι κι αλλιώς είχε λείψει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα θυμάστε αυτά που είχαν γίνει με το σκάνδαλο, yeah, στο οποίο είχε εμπλακεί. Και ο λόγος είναι οι κακές σχέσεις που φαίνεται ότι έχει με τον προπονητή, τον κύριο Ντεσάν. Ενώ ανακοίνωσε ότι θα φύγει, στην πορεία υπήρξαν φήμες και δημοσιεύματα που λένε ότι αν αλλάξει κάτι στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και έρθει ο Ζινεντίν Ζιντάν, τότε οι δυο τους θα ξανασυνεργαστούν όπως είχε γίνει και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αφού κλείνουμε την ενότητα του παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πάμε μία βόλτα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στο NBA. Σας έλεγα, νομίζω, την περασμένη εβδομάδα ότι ο Γιάννης για τα στάνταρ του είναι χαμηλή, ναι, ό,τι που πέτυχε. Ναι, 25-30, ναι, το σχολίασαμε τον Δημήτρη, νομίζω. Ναι. Σήμερα έβαλε 42. Εντάξει. 42. Δεν το λες και λίγο, και το 42. Και με τα αριστερό. Επικράτησαν τον Pelicans, λοιπόν, εκτός έδρας με 128-119, 42 πόντους, 11 rebound, 1 assist και 1 block σε 33 αγωνιστικά λεπτά για τον Γιάννη. Καλύτερη μπακ σε όλη την αναμέτρηση. Και στο τρίτο 12λεπτό ήταν μπροστά με διαφορά συν 10. Οι Pelicans πήγαν να τον μαζέψουν στην τελευταία περίοδο. Ωστόσο, ο Holiday 1-17 πριν τη λήξη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του σκότωσε με ένα τρίποντο και καθάρισε για την ομάδα των Ελαφιών. Οι Bucks έχουν φτάσει στις 22 νίκες, 22-8, στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας. Στην 12η ήττα από την άλλη πλευρά για τους Pelicans.
Νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ασταμάτητος και δεν ξέρουμε πραγματικά, όχι μόνο που θα σταματήσει σε επίπεδο πόντων, και τι άλλο, ποια άλλη κορυφή μπορεί να. Όχι, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει εγώ. Μπορεί να ξαναπάρει το δαχτυλίδι, μπορεί να ξαναβγεί MVP, μπορεί να. Και το ευχόμαστε κιόλας να πετύχει πράγματα και με την εθνική μας ομάδα. Γενικά έχει το μέλλον μπροστά του, μακάρι να είναι γερός και να μας κάνει πολύ ωραίες εικόνες. Αυτά. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Merci beaucoup. Για να δούμε λίγο πάλι και CNN. Να δούμε CNN από Αργεντινή. Buenos Aires βλέπουμε εδώ από το εικόνα από το CNN. Έτσι βλέπουμε, περιμένουν το αεροπλάνο, ο κόσμος έξω είναι σε ενεξάλλου, ετοιμάζεται να πανηγυρίσει, είναι στους δρόμους όλοι. Έτσι. Νομίζω ότι αυτοί, καταρχάς όντως είναι όλοι στους δρόμους. Κοίτα και το αεροπλάνο. Για να βγουν από το αεροπλάνο με τις φάτσες τους. Είναι ο Ντι Μαρία, ο Μέση και δεν βλέπω τον άλλον. Εντάξει, παιδιά, και όλο το αεροπλάνο τη φωτογραφία το αξίζουν και θα το αξίζουν για πολλά χρόνια. Είχαν 36 χρόνια να πάρουν παγκόσμιο κύπελο. Ε, καλά, και εμείς έχουμε 126 να πάρουμε, δεν κάνουμε και έτσι. Εντάξει, και εμείς όταν πήραμε το Euro και ήταν κάτι αντίστοιχο. Ναι, το Euro, εδώ είναι οι δρόμοι στο Buenos Aires. Εδώ είναι ο κόσμος, παιδιά, είναι 2-3 τα ξημερώματα. Ένα 24ωρο είναι έξω στο δρόμο. Προφανώς θα τους περιμένουν. Θα πάνε εκεί με το πούλμαν το ανοιχτό. Θα καθυστερήσει πάρα πολύ και το πούλμαν γιατί θα αποθεώνεται και στον δρόμο. Δεν θυμάσαι εδώ πέρα εμάς για να φτάσει από το αεροδρόμιο στο Καλυμπάρο. Πόσα τέλειωτος όρος έκανε. Και ζωντανή μετάδοση όλο. Όλοι μαζί. Βέβαια, όλα τα κανάλια ενωμένα. Πού θα καλύψουν. Βέβαια ότι σήμερα το βράδυ δεν θα κοιμηθεί κανείς στην Αργεντινή. Να δούμε αν αύριο το βράδυ θα κοιμούνται ή θα συνεχίσουν να πανηγυρίζουν. Γιατί ξαναλέω, δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, είδαμε μοναχούς στο Θιβέτ να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από το Μέση. Δεν έχει ξαναγεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Ο Ζεν πάνε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Θα τα δούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, θα τα δούμε όταν κατέβει η ομάδα, θα τη δούμε. Θα δούμε ζωντανή εικόνα. Λοιπόν, το Γιώτα Γιάρ σας δίνουμε το μεταξύ πρωινό, έτσι ωραίο. Έκδοση active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 15.000 η αξία του, βραβευμένο αυτοκίνητο του 21. Καταπληκτικός εξοπλισμός και καταπληκτικά επίπεδα ασφαλείας και φοβερές επιδόσεις. Στο 14.999. Και ένα σκούτερ Daytona Miro αξίας 1.995 ευρώ προσφορά της εταιρείας Gorgolis ΑΕ, η οποία είναι νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα. Είναι 125 κυβικά. Έχει κινητήρα 8,5 ύπων με κατανάλωση μόλις 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και φοβερή ασφάλεια. Έχει δισκόφρενο, φοβερό εξοπλισμό. 14.999 για να το διεκδικήσετε με SMS ή τηλεφώνημα. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Διότι μου λέει μερικοί, τι έκανα αυτή. Εγώ δεν πουλιέμαι. Λέω, περίμενε πρώτα να έρθει κάποιος να σου πει σε αγοράζω. Για να πεις όχι. Και τότε, μάλιστα. Μέχρι τότε. Κάποιος θα του είχε πει ένα. Όχι, διάφοροι. Παιδί μου. Που σου λέει δεν, με τίποτα. Εγώ, με τίποτα. Καλά. Πες αυτό που είπες, δεν πειράζει. Γιατί τα λέμε για πλάκα τα λέμε. Λέει, ναι. Το χρήμα πολύ εμείς σαν. Το χρήμα πολύ εμείς σαν το πολύ χρήμα ουδής. και ούτε μία. Λέει, επίσης θα το πω και εγώ τώρα, επειδή γελάγαμε στο διάλειμμα. Λέει, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Λέω, θα έπρεπε να βάλουν ένα κόμμα, λένε οι πλούσιοι. Λοιπόν, είδαμε το θέμα με την. Καλημέρα κύριε Γιωτάκη, καλημέρα κύριε Ελευθερόπουλου. Εσείς έτσι ανθρώπους. Δεν το ξέχασα, έχεις δίκιο. Επειδή πιάσαμε την κουβέντα στο διάλειμμα. Είμαι τραγουδιστής. Τραγουδιστής είμαι. Τραγουδιστής, ξέρετε. Είδαμε το θέμα. Ναι, ναι, δεύτερη φωνή. Τα βράδια. Όχι, και το πρωί, και το πρωί, τα πρωινά. Έρχομαι εδώ και μου λέει τι πάλι τραγουδά. Βάζει, λέει, του λέει, βάλτε ξένα τραγούδι για να μην τραγουδάει. Ακούς. Ψέλνει. Τι αυτό πώς, πού κολλάει, βάλτε ξέρω. Επειδή δεν ξέρει τα λόγια και τα. Δεν ξέρω και μπορεί να τον γλιτώσουμε. Χάνομαι. Οπότε. Καταλαβαίνω. Ψέλνω, βέβαια. Ψέλνει. Ψέλνει. Είναι σαν να ακούς το Ενιορδάνη να το τραγουδάει ο Γονίδης. Ένα από μικρό παιδάκι, παπαδάκι κτλ. Να σου πω, είναι ό,τι θέλει. Βέβαια, μικρό να ήμουν παπαδάκι. Πήγαινα. Μέσα στην κυρία Καλλιόπη. Όλο τον αναφέρω την κυρία Καλλιόπη. Μέσα στην κυρία Καλλιόπη. Ψάχνει ένα παράφωνο που άκουγε να το πει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο. Έτσι που τα ξέρει. Λοιπόν, είδαμε το θέμα με το. Είδα το θέμα με τον κύριο Βραμόπουλο. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Σηκώθηκε πολύ στην Ιταλία κυρίω. Όπω είδα στη Στάμπα. Εντάξει, γιατί και υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Θέλει κάποιο Ιταλό να πάρει τη θέση του κυρίου Αβραμόπουλου στο κομμάτι που αφορά τι σχέσει μα με τι χώρε εκεί του Περσικού. Σωστά. Και λογικά το ανεβάζουν. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό το ότι ήταν 5.000 ευρώ το μήνα για συμβολική συμμετοχή. Να.
Ο ίδιος πάντως λέει ότι είχε διάβασα και είδα και έγγραφα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Είχε ζητήσει άδεια και από την Επιτροπή Ηθικής της Κομισιόν. Είχε πάρει άδεια και από την Φοντερ Λάιεν. Όπου ουσιαστικά και είχε αποχωρήσει και τον Φεβρουάριο. Μπορούμε, παιδιά, να μήπως θέλει ο κ. Αβραμόπουλος να τον έχουμε, μήπως να έχουμε την άποψή του. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Κύριε Αβραμόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσω από μια ερώτηση. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί εσείς εκεί? Εγώ ξυπνάω 5.30. Δημήτρη μου, τούτο εδώ ξυπνάει, δεν κοιμάται καλά. Εγώ σαν νεότερος ξυπνάω 4, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω. Γιατί βλέπω ότι έχετε αρκετό κέφι πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Με χαρά να επικοινωνήσουμε για λίγο, ξέρω ποιο είναι το θέμα. Και γιατί αποχωρήσατε το Φεβρουάριο από την ΜΚΙΟ? Πρώτα απ' όλα να σας πω καταρχήν πώς έχουν τα πράγματα. Αυτό το Fight Impunity, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι είναι, επειδή ακούνται πολλά, είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει εγκριθεί από το Βελγικό κράτος. Βεβαίως πρόεδρος ήταν ο διαβόητος πλέον Παντσέρη, ο οποίος πριν, αξίζει να σας θυμίσω, ήταν από τις κορυφαίες μορφές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα πρόεδρος, νομίζω, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν μετά τη θητεία του ως βουλευτού ζήτησε και συνέστησε το Fight Impunity. Είχε τέτοια επιρροή τόσο σημαντικό πρόσωπο Παντζέρη πριν τα προηγούμενα χρόνια? Μεγάλη προσωπικότητα και στην Ιταλία και στο Ευρωκοινοβούλιο παλιά. Προσέξτε, ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του Fight Impunity? Τι σημαίνει Fight Impunity? Είναι ένα οργανισμό πολύ σοβαρό που αποβλέπει μέσα από τις αναφορές που κάνει, από τις έρευνες κάθε χρόνο. Καταρτίζει δηλαδή reports για να εντοπίζει όλους εκείνους που έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκληματίες πολέμου και βέβαια να ανοίγει το δρόμο για να αναλαμβάνει πλέον η δικαιοσύνη. Τότε λοιπόν εκλήθησαν, αυτό είναι, θέλω να σας πω, να συμμετάσχουν στην τιμητική συμβουλευτική επιτροπή προσωπικότητες. Όχι μονάχα εγώ, αλλά διαπρεπείς προσωπικότητες όπως από όλη την Ευρώπη. Η κυρία Μογκερίνη, ο πρώην Γάλλος Πρωθυπουργός κ. Κασνεύ, η κυρία Μπονίνο, μία από τις πιο σημαντικές Ιταλίδες υπουργούς και επιτρόπους, η Γουίξτον και οι Νομπελίστες. Η Επιτροπή αυτή δεν είχε καμία, μα καμία απολύτως εκτελεστική ή διαχειριστική αρμοδιότητα. Τότε εγώ, για να αποδεχτώ την τιμητική αυτή πρόταση, έκανα κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ζήτησα και έλαβα γραπτή έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μου εστάλει με υπογραφή της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία ενέκρινε και την τυπική και συνηθισμένη σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημίωση. Μπράβο, αυτό εξηγήστε μας λίγο, κύριε Αβραμόπουλε, σας παρακαλώ. Ακριβώς. Γιατί και εκεί σηκώθηκε το θέμα από τη Στάμπα στην Ιταλία, για την αποζημίωση δηλαδή. Η αποζημίωση αυτή λέγεται honorarium, δηλαδή είναι τιμητική αποζημίωση, αν έχεις χρόνο να προσφέρεις κάποιες υπηρεσίες στο σκοπό αυτού του οργανισμού. Ήταν νόμιμη, έχει σημασία αυτό θα σας πω, δηλωμένη στην Ελλάδα σε μηνιαία βάση, φορολογημένη στην Ελλάδα και όπως είπα εγκεκριμένη από την Κομισιόν. Διήρκεσε για 12 περίπου μήνες. Αυτό είναι μετά που έχετε φύγει από επίτροπος, έτσι δεν είναι? Αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως, δεν ήμουν πια επίτροπος. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είχα και κανένα θεσμικό ή πολιτικό ρόλο, ήμουνα και διαθέσιμος να συμβάλλω σε μία σειρά από πρωτοβουλίες του οργανισμού. Δηλαδή, webinars, είχαμε τον κορονοϊό τότε, μέσω του διαδικτύου, διαλέξεις, άρθρα και τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν είχαν να κάνουν με μία αποζημίωση που ήταν 5.000 το μήνα, βεβαίως, 3.750 καθαρά το μήνα γιατί πήρανε για τους φόρους. Αποχώρησα όμως ένα χρόνο πριν ξεσπάσει αυτή η ιστορία, αυτό το σκάνδαλο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι παρατήρησα τότε ότι δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη κινητικότητα και ενδιαφέρον. Εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι το οποίο δεν θα με ενδιαφέρει. Και έτσι αποχώρησα πριν από ένα χρόνο. Άρα η δικιά μου αποχώρηση δεν έγινε τώρα, έγινε τότε. Απλώς τον τελευταίο καιρό, όταν μάθαμε όλοι εμείς αυτά που έκανε ο Παντζέρη, τι κάναμε, είπαμε αποχωρούμε και από την τιμητική αυτή. Να, κύριε, και το κάναμε πέντε λεπτά μετά. Υπάρχει λοιπόν κανένα ζήτημα εδώ πέρα και είναι νόμιμο, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Να. Ο πρόσωπος της Επιτροπής χτες, γιατί ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της Βρυξέλλες, ξεκάθαρα έδωσε την κάλυψη για την υπόθεση αυτή, λέγοντας ότι ο κ. Αβραμόπουλος έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει σύμφωνα με τους κανονισμούς για να του δοθεί από την Επιτροπή η άδεια, το πράσινο φως. Όταν δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο αποζημίωσης, κ. Αβραμόπουλε, εσείς
Είχατε υποψιαστεί κάτι, βλέπατε κάτι παράξενο? Καταρχήν δεν ανανεώθηκε ποτέ, γιατί όπως σας είπα το διέκοψα εγώ μόνο, ναι, γιατί δεν είχα αντικείμενο. Απλά, αυτό είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Αν είχαμε ποτέ εμείς αντιληφθεί κάτι για τις δραστηριότητες του κυρίου Παντζέρη, μα είναι αυτονόητο. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή όλοι μας υποχωρήσει. Μα εδώ ήταν και πάθα να τις ξετρεπώσουν, Δημήτρη μου. Είδαν και πάνε να τους ξετρυπώσουν, να με παρακολουθήσει και με αυτό και τα λοιπά. Τώρα εσύ σε μια επιτροπή, τι να καταλάβεις, ας πούμε. Μα ποια τιμητική επιτροπή, δεν είχαμε κάνει την παρουσία. Να σας δώσω να καταλάβετε. Κύριε Πρόεδρε, γιατί σας στοχοποιούν, από την Ελλάδα ή σας στοχοποιούν απ' έξω? Όχι, θα σας πω. Ο Παντζέρη, άντε να τον είδαμε 2 με 3 φορές. Όταν μας πρότεινε στην αρχή να είμαστε σε αυτό το Fight Impunity, μία δεύτερη φορά μέσω ενός webinar του διαδικτύου όπου συμμετείχε και αυτό σε μια συζήτηση. Και η τρίτη φορά ήταν στο Delphi Forum που είχε κληθεί να συμμετάσχει. Τίποτα παραπάνω. Δεν είχαμε ούτε ιδιαίτερες σχέσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φτάσαμε στο σημείο δεν που φτάσαμε, μου λες, μου. Καιρό, δώσαμε τα Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Η χρηματοδότηση αυτής της ΜΚΟ, από πού ήταν από λεφτά της Επιτροπής, ήταν από χορηγίες απ' έξω? Όχι. Γιατί όλα αυτά τα ερεύνησε η Επιτροπή για να δώσει και τις άδειες. Υπήρχε προφανώς κάποιο fund το οποίο. Ανθρωπιστικό κάτι τέτοιο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και εμείς, το οποίο εδώ και 2 χρόνια, 3 χρηματοδοτούσε, γιατί όλα αυτοί οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται από κάποιους οργανισμούς, από κάποια funds, από κάποιους ανθρωπιστικούς. Για αυτό το λόγο προφανώς πήρατε και την άδεια από την ηγεσία της Κομισιόν για να είστε εκεί. Γι' αυτό και το έλεγξε η Επιτροπή και είπε πολύ ορθά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Αβραμόπουλε. Εσείς τον σύζυγο της Καϊλή ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την κυρία Καϊλή, είχατε δει, είχατε ακούσει, είχατε οτιδήποτε ποτέ άλλο? Ποτέ. Ποτέ απολύτως, γιατί βέβαια ήταν ο σύζυγος της κυρίας Καϊλή η συνεργάτης του κυρίου Παντζέρη, αλλά ποτέ δεν είχαμε ακούσει τίποτα από αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Ήταν για όλους μας μια μεγάλη έκπληξη, διότι όλα αυτά γινόντουσαν βεβαίως πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, όλα αυτά τα αναζητά και τα ερευνά αυτόν τον καιρό η δικαιοσύνη. Πάντως για όλους μας ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μας ότι θα υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες εμπλοκές. Αυτή Μάλιστα. είναι όλη η εικόνα. Τώρα στο τελευταίο που είπατε, είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχε ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα αναλάβει τη θέση του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις με τις χώρες του κόλπου γενικά. Είναι μια ανακοίνωση που είχε κάνει πριν από 1,5 χρόνο ο κύριος Μπορέλ. Εκεί είχαμε υποψηφιότητες. Εντάξει, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και κάπου βεβαίως οι Ιταλοί θα ήθελαν να προωθήσουν τον αδικό. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και το Μέση, να βγαίνει από το αεροπλάνο. Για να το δούμε σε φούρνο. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ βλέπουμε κατεβαίνει από το αεροπλάνο ο Μέση, ο προπονητής από πίσω, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Αργεντίνος. Κατεβαίνουν στο αεροπλάνο. Σκαλώνει ο νεότερος προπονητής που ήταν στο Μουντιάλ. Είναι πολύ νωρίς για την προσγείωση του κυρίου Μέση. Τη σκληρή πραγματικότητα. Τώρα είναι στην απογείωση. Βλέπουμε ο Μέση με τον παγκόσμιο κύπελο, δεν το αφήνει. Κόσμο στο αεροδρόμιο βέβαια. Φαντάζεστε τι γίνεται στους δρόμους, έτσι. Απ' έξω τι γίνεται στους δρόμους. Ο Μέση και η παρέα του. Λοιπόν, φτάνουν αγκαλιά με τον Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής. Σε λίγο θα ανέβουν σε ένα πούλμαν. Είναι μια ανάσα για αυτόν τον λαό που δυσκολεύεται, ζορίζεται, υποφέρει με μεγάλο πληθωρισμό, μεγάλη ανεργία. 90% λέει. Διαφθορά αρκετή. Η αντιπρόεδρος του πήγε φυλακή πριν λίγο καιρό. Είναι μια ανάσα που τη χρειάζεται ο λαός της Αργεντινής. Εδώ βλέπουμε όλοι να ανεβαίνει πάνω. Το κόμμα τι γινόταν, κάπως έτσι. Θυμάσαι, νάτος, ο Μέση ανέβηκε πάνω στο, εκεί που είναι στο πούλμαν, στο ανοιχτό κομμάτι του πούλμαν. Αγκαλιά με τον παγκόσμιο κύπελο. Το έχει δέσει αυτό με μια χειροπέδα στο χέρι του. Μην του το πάρουν. Μην του το πάρουν. Παιδιά, είναι μασίβ, δεν είναι πεξεγέλα στο άνθρωπο. Ελάτε. Τα έχει τα κιλά του. Αποθέωση όμω, αποθέωση για το Μέση. Μα κατάλαβε, μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα. Λοιπόν, εσύ κοιμάσαι εκείνες τις ώρες, Δημήτρη. Τι? Εντάξει, είναι και ηλικιακό το θέμα. Είναι και ηλικιακό το θέμα. Χθες και παιδιά κοιμήθηκα 9.30 ώρα το βράδυ και ξύπνησα 5.30 το πρωί σήμερα. Να μιλάμε 9.30 το βράδυ. Τι λέω. Έγινε επανάσταση του. Εντάξει, πριν τις εκλογές κάνω λάθος, ρε παιδιά. Έχει ξεκινήσει από το βγει του Γεωργίου Ράλι που μοιράζει τις επιταγές στις αγροτικές περιοχές. Ξέρετε τι είναι για μένα ενοχλητικό στα δικά μου μάτια και συγγνώμη τώρα που σα διακόπτω τον Νίκο. Ενοχλητικό είναι ότι άλλα λένε ως κυβέρνηση και άλλα ως αντιπολίτευση.
Σωστό. Αυτό είναι το ενοχλητικό για μένα. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε κάτι, λέει, είναι εξαγορά του κόσμου, της ψήφα του κτλ. Ρε, ας δώσουν κάτι στον κόσμο. Ταυτόχρονα, βέβαια, το σωστό είναι το προοδευτικό πράγμα. Δουλειές. Και φαντάζομαι, Παναγιώτη μου, ότι θα ψηφιστεί και θα ψηφιστεί τουλάχιστον από το Πασόκ. Το Πασόκ είπε ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος. Αν δεν πετύχει, θα πατήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Ναι. Προφανώς θα ψηφιστεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι η όποια λύση. Και εδώ που τα λέμε, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι καλύπτει το 85% των οικοκυριών, το 85% των οικοκυριών παίρνουν κάτω από 25.000 ευρώ το ζευγάρι το χρόνο, δεν τη λες και μεσαία τάξη αυτή. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι μια θλιβερή διαπίστωση που σου λέει ότι θα πάρεις ένα ποσοστό όταν πας να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ. Και ναι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και δεν πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα, γιατί εντάξει, πόσα να κουβαλάς. Ή όταν πάμε μαζί παίρνουμε κι άλλα. Έχουμε δει ότι το καλάθι του νοικοκυριού στην πράξη έχει επηρεάσει θετικά το εισόδημα, την τσέπη του Έλληνα πολιτή. Ακούω τον αρμόδιο υπουργό. Νομίζω προσθετικά και μόνο. Προσθετικά και να μόνο. Να λέει ότι έχουν μειωθεί κάπως ή έχουν συγκρατηθεί οι τιμές. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή και το λέω γιατί έρχονται και Χριστούγεννα, έρχονται και Πρωτοχρονιά. Βεβαίως υπάρχει μία προσπάθεια, αλλά νομίζω θα χρειαζόντουσαν περισσότεροι έλεγχοι για να διαπιστώσουν το τι πραγματικά συμβαίνει στις μεγάλες αλυσίδες και όχι μόνο. Πάντως, ό,τι δίνεται είναι καλό να δίνεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όχι δεν παίρνουν 24.000 τα ζευγάρια, αλλά παίρνουν 12 και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 6 εκατοστάρια και 7. Ό,τι είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, σωστό. Απλώς θεωρώ ότι γι' αυτό και έχει προκαλέσει και αντίδραση. Ποια είναι η λύση. Ένας μεγάλος. Ποια είναι η λύση, ρε παιδιά. Κοίταξε, η λύση. Ναι, ωραία, λοιπόν, τώρα λοιπόν υπάρχει πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι η λύση. Μην τα δώσει, όχι. Έχει μεγάλη θα, μην δώσει. Όχι. Σωστά, όχι επίδομα. Σωστά τα δίνει, αλλά πρέπει να πάει σε πραγματικές αυξήσεις. Και οι πραγματικές αυξήσεις είναι στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ένα από το σενάριο που ακουγόταν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, παιδιά, είναι μόνιμο μέτρο. Μόνιμο. Είστε βέβαιος ότι αυτό είναι η παραπόδοση της οικονομίας και όχι της φορολογίας. Άρα θα έχει και του χρόνου το κράτος να τα δώσει. Από ό,τι μας λέει η κυβέρνηση. Και δύο λεπτά. Να δώσει ποιους. Από έμεσο. Μισό. Το κράτος. Το κράτος. Να δώσει. Να τα δώσει λοιπόν και να πει. Μάλιστα. Το κράτος θα ρεμίσει, έτσι. Όχι, όχι. Δύο λεπτά. Γιατί από εδώ κάπου τα παίρνει από την έμεσο φορολόγηση. Από 180 εκατομμύρια. Λέει το κράτος αυτή τη στιγμή. Ας κερδίσουν λιγότερα. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, ας τα δώσει. Να τα δώσει ποιους, δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μάλιστα, οκ. Ο ιδιωτικός. Στους ιδιωτικούς αποφασίζει πρώτα απ' όλα η επιχείρηση. Αλλά λέω ότι πρέπει να πας σε αυξήσεις. Πρέπει να πας. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει το επίδομα των 20 ευρώ το μήνα και να πούμε ότι περνάει καλά. Γιατί αυτός θα πάρει 100, θα τα ξαναρίξει μέσα στην αγορά. Ναι, μια υποβοήθηση είναι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω μην τα δώσει. Όχι, να τα δώσει. Δεν είναι. Εγώ λέω να μην τα δώσει. Να μην τα δώσει και τι να κάνει. Να μην τίποτα. Όχι, να μην κάνει τίποτα. Να τα δώσει. Λέω να τα δώσει. Διότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όχι και επιδηματική πολιτική είναι και ψίχουλα. Ή το ένα ή το άλλο, παιδιά. Πώς θα γίνει. Όχι, άμα έδινε 100 δηλαδή, τι θα ήταν. Δεν θα ήταν ψίχουλα, δεν θα ήταν. Δεν ήταν επιδοματική. Εγώ συμφωνώ. Ούτε τα 0,70 την ημέρα είναι εξαγορά, ούτε τα 100 την ημέρα είναι εξαγορά. Μην τα βάζει με μένα, διότι τον πληθωρισμό, άτομα τον διαιρέσει με τη μέρα. Σου λέει 0,20 τη μέρα ανεβαίνει. Σιγά. Πολιτικό είναι το σχολείο. Δεν έχει σημασία. Ούτε τα ψίχουλα είναι εξαγορά, ούτε τα 100 είναι εξαγορά την ημέρα. Εξαγορά δεν είναι τίποτα. Τίποτα κατά τη γνώμη μου και εμένα δεν είναι εξαγορά. Και να τα δώσει. Και να διαχρονικά σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει. Είπαμε πριν, Δημήτρη, υπήρχε η χάρτα του Σιμίτη και τα λοιπά. Λέγαμε τότε, α, τι μέτρα είναι αυτά. Δισεκατομμύρια και όπως ξέρουμε, δεν επηρέασε σύμφωνα με τις προσδοκίες του. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ρίγα, εκπρόσωπος των αντιπρόεδρος Ένωσης, τον Νίκος Ρίγας, εκπρόσωπος της Ένωσης Νομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα, έτσι. Κύριε Ρίγα, καλημέρα. Έχουμε θέματα, να τα δούμε εννοώ. Πάμε να δούμε καταρχήν, πάμε Σαλονίκη στη Μαρία Ζαφυρίου, να δούμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο καταβλισμό σχετικά, όπου εκεί έμενε ο Φραγκούλης, ο Κώστας Φραγκούλης, ο 16χρονος που σκοτώθηκε από τη σφαίρα του αστυνομικού, μετά την απελευθέρωση του αστυνομικού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έλα Μαρία μου, καλημέρα.
με έναν περιοριστικό όρο τη μη εξόδου από την χώρα. Είμαστε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία εδώ στα Διαβατά Θεσσαλονίκη, στον μεγαλύτερο οικισμό με 3.500 κόσμο, το μεγαλύτερο οικισμό στην κεντρική Μακεδονία. Ο πρόεδρος των Ρωμά Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας είναι μαζί μας για να κάνει ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με την χθεσινή απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ελεύθερος ο αστυνομικός. Ελεύθερος, καλημέρα για τα αρχή. Καλημέρα, καλημέρα. Ελεύθερος ο αστυνομικός με περιοριστικούς όρους. Περιμέναμε μια διαφορετική απόφαση από την δικαιοσύνη. Έκρινε η δικαιοσύνη ότι ο αστυνομικός πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη αυτή κρίνει, εμείς δεν κρίνουμε. Εμείς περιμέναμε μια διαφορετική απόφαση, αποφάσισαν έτσι. Το παιδί έχει πεθάνει. Να. Τώρα η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή. Νομίζω ότι θα ξανακαλέσουν τον αστυνομικό για ανάκριση. Πιστεύω ότι στην υπόθεση αυτή παίρνει άλλη τροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην υπόθεση αυτή και με την καταδίωξη του Κώστα του Φραγκούλη. Θα πρέπει να λάψει οι γονείς τι λένε του παιδιού, κύριε Σαμπάνη? Οι γονείς του παιδιού τι λένε? Οι γονείς του παιδιού είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την απόφαση από τα δικαστήρια, από την Επιτροπή. Περιμέναν μια διαφορετική απόφαση. Εντάξει. Περιμέναν την προφυλάκηση του αστυνομικού. Αυτό δεν έγινε. Αποφασίσανε ο αστυνομικός να είναι ελεύθερος. Κάτσε να δούμε. Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερος δεν σημαίνει ότι αθώθηκε. Όχι, θα μπορούσε να προφυλακιστεί και να αθωθεί μετά. Ακριβώς. Ή ανάποδα. Έτσι. Θα γίνει δικαστήριο. Έτσι, θα γίνει δικαστήριο. Κύριε Ρίγα, τι λέτε? Καταρχήν, ναι, για άλλη μια φορά να εκφράσουμε τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του 16χρονου. Δυστυχώς το παλικάρι αυτό δεν μπόρεσε να αντέξει. Διαβάζω εδώ δημοσιεύματα που λέει ότι μεροληπτή η δικαιοσύνη. Όσον αφορά τώρα, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να πριδανεύσει η λογική. Έχουμε να πούμε ότι το κάλεσμα και των εκπροσώπων των Ρωμά ήταν πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι μια υπόθεση η οποία θα πάρει σε χρόνο. Και όλοι περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνη, στην οποία πρέπει, το ξανατονίζουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη. Όπως είπατε και πριν από λίγο, η προφυλάκηση ή η μη προφυλάκηση, μετά από, ειδικά από ένα συμβούλιο, όχι από απόφαση μόνο εισαγγελέα και ανακριτή, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει συγκεκριμένους λόγους που παίρνεται. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει, όπως είπε ο κ. Καμπουράκης, ότι αν κάποιος κατηθεί δεν θα αθωωθεί, ή το ανάποδο. Αν κάποιος αφαιθεί ελεύθερος δεν θα καταδικαστεί στην ακροματική διαδικασία. Κάτι για να μην ξαναγίνει αυτό. Υπάρχει ένας τρόπος. Και μπορώ να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικό. Εσείς ως αστυνομικός θεωρείτε ότι είστε ικανοποιημένος μάλλον από την εκπαίδευση που παίρνετε στο σώμα για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε όλες τις δυσκολίες και σε όλους τους ευνηδιασμούς στην καθημερινότητά σας, που δέχεστε στην καθημερινότητά σας? Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Ναι, εντάξει, το να υπάρχει προφανώς καλύτερη εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει ακόμα καλύτερη εκπαίδευση. Υπάρχει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε εκπαίδευση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αστυνομικών. Υπάρχει και μια διαβίου εκπαίδευση. Από εκεί πέρα πρέπει να ανοίξει το θέμα αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα αν πρέπει να υπάρχει μια θεσμική θωράκιση των αστυνομικών. Το έχουμε πει πολλές φορές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε το πρωτόκολλο δράσης και λειτουργίας και χρήσης αυτό του οπλισμού. Αυτό που θέλει ο κόσμος, κύριε Φραγκούλη, ναι, με συγχωρείτε τώρα, κύριε Ρίγα. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να μην πυροβολείται χωρίς αιτία, ακόμα και σε καταδίωξη ή σύλληψη. Σωστά το λέτε. Οποιοσδήποτε άνθρωπο. Για να μην ήταν αστυνομικός εκεί στη Νέα Σμύρνη. Να σας πω όμως κάτι. Τι έπρεπε να κάνει? Ρωτώ τώρα, κύριε Στάθη. Οπότε θα έπρεπε να είναι και θα έπρεπε να αντιδράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι σκοτώνουμε τον κόσμο, έτσι σηκώνουμε το όπλο και ρίχνουμε. Γι' αυτό εκπαιδεύονται. Από την ασφάλεια της θέσης μας ο καθένας μπορεί να κρίνει. Σωστά. Είναι λογικό. Αλλά τα πραγματικά περιστατικά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Τότε μόνο θα ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Και από και πέτα του Κέσσαρου στο Κέσσαρο. Ναι, το γεγονός ότι καταλήγει ένας άνθρωπος νεκρός. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Εγώ δεν καταδικάζω τον αστυνομικό, καταδικάζω κανέναν. Καταλήγει νεκρός. Ένας καταδιωκόμενος. Ένας ένοχος. Θέλετε να σας πω οτιδήποτε? Δεν είναι δουλειά του αστυνομικού αυτή. Η δουλειά του αστυνομικού είναι να τον πιάσει.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χρήσης του όπλου, αν υπάρχει άμυνα, αν υπάρχουν κάποιες συνθήκες. Αυτές όμως δεν τις ξέρει κανείς και καλά να περιμένουμε γιατί. Θα ρωτήσω κάτι επί και ευκαιρία. Εκεί στην Ασμύρνη και στις μεγάλες πλατείες δεν υπάρχουν ζητάλες αστυνομικοί, κύριε Καμπουράκη. Το βίντεο, όπως το είδαμε όλοι, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο τρόπος με δράση του συγκεκριμένου εκτελεστή είναι αδίστακτος σε ένα αστικό ιστό μέσα σε μια πλατεία. Εκεί δεν είναι μια πλατεία. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση μικρή και μεγάλη. Η δράση του θύματος. Να καλημερίσουμε τον κύριο Σαμπάνη και τη Μαρία Τζαφυρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο για την ψυχραιμία που έχουν αντιδράσει. Μπράβο, έχουν επιδείξει. Ευχαριστούμε. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Μην ξεχνάμε, το λένε και τα στατιστικά, το λέμε εμείς. Είμαστε μία από τις πρώτες αστυνομίες στο δυτικό κόσμο. Στις εξιχνιάσεις και εξαρθρώσεις τέτοιων. Εγώ λέω ένα πράγμα. Επειδή τα ακούω από χθες, ότι μετά το επεισόδιο τότε στη Νέα Σμύρνη που χτύπησε ο αστυνομικός τον νεαρό, το ξύλο που του είχε ρίξει πάνω στην διαδικασία αυτή, ότι δεν υπάρχει αστυνομία. Γύρω-γύρω υπάρχει. Έχω δει εγώ ζητάτε στη Νέα Σμύρνη, γιατί κειμένο, παιδιά. Το δεύτερο είναι, πες τον, είχε αστυνομία στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Θα προλάβει να τον αποτρέψει αυτόν. Να τον αποτρέψει. Ναι, ή να τον πιάσει. Να τον πιάσει. Εντάξει, εδώ θα ήταν και επικίνδυνο ακόμα και να. Να τον αποτρέψει. Να τον αποτρέψει. Ένα συμβόλαιο θανάτη τώρα. Αυτό λέω. Δηλαδή, μπορεί να τον πιάσει μετά τον πάντρε. Έχει αλλάξει το στάτους, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτοί. Εγώ δεν θυμάμαι τα προηγούμενα. Θυμάσαι εσύ που είσαι και μεγαλύτερη. Τι στείλαν έξω από το σπίτι του σε μια ερημική τοποθεσία κάτω. Τώρα δεν είναι. Μέσα σε μια καφετέρια με παιδιά, με πολύ κόσμο. Μα τραυματίζει να είναι τόσο αδίστακτη που ακόμα και να κινδυνεύσει και ο ίδιος να συλληφθεί γιατί μπορεί να πέσει. Έχουμε κάτω την κοπέλα που ήταν στο μπάρτι, το πώς περιγράφει η παιδιά. Αν μπορούμε να το παίξουμε όταν το έχουμε. Τέτοιες υποθέσεις μέσα τα τελευταία τρία χρόνια. Σας ανησυχεί αυτό. Είναι 26 νεκροί από ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Η πολιτική και η φυσική ηγεσία έχει την ευθύνη για να δει αυτές τις υποθέσεις και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εγώ είμαι εκπρόσωπος αστυνομικών και σας λέω κατηγορηματικά ότι οι συνάδελφοί μου της ασφάλειας νυχθημερών δουλεύουν αυτές τις υποθέσεις. Κοιτάξτε τώρα πώς περιγράφει η κοπέλα που ήταν στο μπαρ που φάγε τη σφαίρα η κοπέλα, έτσι. Ήταν ακριβώς πίσω στο μπαρ από το σπυροβολισμό. Ακούστε τι λέει. Ήμουν με την αδερφή μου στο μπαρ πίσω ακριβώς από το τραπέζι που κάθονταν οι δύο άνδρες που είναι νεκροί. Ήμασταν όρθιες και μιλούσαμε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ήμουν πλάτη και δεν είδα το δράστη την ώρα που μπήκε. Άκουσα πυροβολισμούς και έβλεπα τον πανικό στο μαγαζί. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι είχα τραυματιστεί μέχρι που είδα τα αίματα. Λίγα δευτερόλεπτα πριν εισβάλλει ο δράστης στο μαγαζί, αλλάξαμε θέσεις με την αδερφή μου. Αλλιώς θα ήταν αυτή τώρα στη θέση μου και ευτυχώς που ήμασταν όρθιες, αλλιώς θα με έβρισκε η σφαίρα στο κεφάλι. Ναι. Αυτός το μεταξύ ήταν επιστολέρο κανονικός. Σε δευτερόλεπτα να πούμε. Ούτε ο Clint Eastwood στις ταινίες δεν πυροβολούσε έτσι. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Εξετάζεται η δράση, ο τρόπος λειτουργίας. Υπάρχει και οπτικό υλικό το οποίο θα έχει συλλεχθεί από. Έχει μειωθεί πράγματι η παρουσία των αστυνομικών στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Καλά, δεν είναι μόνο η Νέα Σμύρνη. Δεν υπάρχει η παρουσία της αστυνομίας, κύριε Στάθ, το ξέρετε καλύτερα χρόνια. Όχι, εγώ το βλέπω. Το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι παντού. Απλά την πρόθεση του καθενός δεν είναι εύκολο να την ελέγξει κανείς. Προφανώς. Την πρόθεση, μόνο αν υπάρχουν πληροφορίες, και η αστυνομία βρεθεί μπροστά από το έγκλημα, μπροστά από τον εγκληματία. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Εξετάζονται όλη η πορεία του συγκεκριμένου, θα εξεταστούν. Καλά, αυτός έτσι που τον είδα εγώ δεν θα έχει πρόβλημα να σκοτώσει και αστυνομικό. Άμα πυροβολήσει και καταπολίτη, ο οποίος είναι. Και το αποδέχεσαι ότι θα πυροβολήσει τον αστυνομικό. Δεν το ζητάω καν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία άλλη μια φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρίγα. Πάμε να δούμε λίγο το Θανάση τον Αυγερινό για πάμε, για το θέμα του πλαφόρου. Έχουμε και θεματάκια. Θεματάκια έχουν προκύψει με τη Μόσχα. Έχουμε και μέρες να τον δούμε. Ναι, Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλή σας ημέρα. Τι γίνεται, στολισμένη Μόσχα, εντάξει, χριστουγεννιάτικη και όλα. Συγκρατημένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Αλλά και χθες βέβαια το διήμερο μάλλον, είχαμε χιονόπτωση ρεκόρ. Κάποιοι λένε κιόλας ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη που υπήρξε μετά. Α, είστε εγκλωβισμένοι στα σπίτια μέσα, δηλαδή. Όχι, τώρα δεν εγκλωβίζονται. Δεν εγκλωβίζεστε εσείς, Θανάση, ποτέ. Δύσκολα εγκλωβίζεται. Α, είναι μαθημένη. Είναι μαθημένοι. Πολύ μεγάλη η ποσότητα, είναι μεγάλη ποσότητα του χιονιού που έχει πέσει. Λένε έφτασε τους 50 πόντους ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Είναι ρεκόρ πολλών δεκαετιών. Λοιπόν,
Για πάμε τώρα. Δύο πράγματα. Το έχουμε, έχουμε για το πλαφόν. Αντίδραση έχουμε από ό,τι διαβάζω. Έτσι, δεν είναι? Έχουμε μια πρώτη φραστική αντίδραση του Κρεμλίνου από τον εκπρόσωπό του, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αποφάσεις που επιχειρούν να επέμβουν στην ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών. Δηλαδή, σε κάθε πλαφόν η Μόσχα είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Προανήγγειλε ο Πεσκόφ ότι θα υπάρξει και ειδικό διάταγμα του Πρόεδρου Πούτιν για τις αποφάσεις της Μόσχας, για τα αντίμετρα δηλαδή που θα ληφθούν, όπως και για το πετρέλαιο, ενώ αν δεν κάνω λάθος ούτε για το πετρέλαιο ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν και άλλες συζητήσεις σε σχέση με το τι μέλη γενέστε. Πάντως φαίνεται, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που διαβάζω μέχρι στιγμής, δεν έχω δει βέβαια κάποιους πολύ έγκυρους σοβαρούς ειδικούς, αλλά υπάρχουν αρκετά σχόλια που περιπλέκουν την κατάσταση. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι από αυτά το ρεπορτάζ είναι απολύτως ακριβές ή όχι. Πάντως ένα θέμα είναι ότι το πλαφόν από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει να ισχύει στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν κατά τις εκτιμήσεις ή λόγω της προσπάθειας των πελατών να γεμίσουν τις δεξαμενές τους θα αρχίσει να αυξάνει και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου. Να. Όλοι εκτιμούν ότι ναι μεν αυτή η τιμή κινείται κάπου στη μέση μεταξύ του maximum που είχε προκύψει για το φυσικό αέριο, αλλά πολύ ψηλότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Για παράδειγμα, η τιμή πέρυσι ήταν $40, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος το πλαφόν μάλλον πορίστηκε, είναι 180. Και βέβαια η Μόσχα θεωρεί ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε αυτή την απόφαση που έχουν εξασφαλίσει κυρίως οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, οι οποίοι και διαφωνούσαν συστηματικά όλο το τελευταίο διάστημα με την επιβολή πλαφών, ότι αν υπάρξει έλλειψη, και αυτό νομίζω είναι κάποιο μυστικό σε αυτή την απόφαση, ότι αν υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου, τότε δεν θα ισχύει το πλαφόν. Θα νομιμοποιείται δηλαδή η συναλλαγή ακόμη και με τιμές ανώτερες. Τι έχουν βάλει και, ψηλά γράμματα αυτά δηλαδή. Αυτά τα ψηλά γράμματα δεν τα ξέρουμε ακόμα. Προφανώς υπάρχουν πληροφορίες. Ναι. Υπάρχει πρέπει στα Νάση να σταματήσει τη ροή του αερίου η Μόσχα. Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να δούμε. Ως αντίδραση. Η αρχική τοποθέτηση, η γενική τοποθέτηση μέχρι στιγμής είναι ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να πουλάει υδρογονάθρακες. Αυτή είναι η αρχική, λέω, τοποθέτηση όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σε καμία χώρα και σε καμία εταιρεία όπου το συμβόλαιο θα προβλέπει κάποιο είδους τέτοιο πλαφόν. Ένα δηλαδή ταβάνι στις τιμές. Θα προχωρά μόνο σε ελεύθερες συναλλαγές. Και το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι... Να. Ότι ήδη η Transneft, η ρωσική εταιρεία που διαχειρίζεται τον αγωγό πετρελαίου αυτή τη φορά, που περνά μέσω Ουκρανίας και καταλήγει στην Πολωνία, είναι ότι έχει ήδη δεχτεί παραγγελίες από την Πολωνία και τη Γερμανία για παραλαβή πετρελαίου μετά την 31η Δεκεμβρίου, δηλαδή μέσα στο 2023, ενώ υποτίθεται και οι δύο αυτές χώρες έχουν να αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο μετά την 1η-1η του 2023. Θανάση, άρα πάμε... ακόμη το παιχνίδι νομίζω είναι αρκετά ανοιχτό και θα έχουμε ακόμη δηλαδή πολύ μεγάλο δρόμο. Πάμε λίγο και στο θέμα των S-300, γιατί υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση από Τζαχάροβα για την πιθανότητα να στείλουμε S-300 εμείς ως Ελλάδα στην Ουκρανία και να πάρουμε Patriot. Η αλήθεια είναι ότι είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα από ελληνικό site, από το Pro News νομίζω ήταν, που έλεγε ότι σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι το εξετάζουμε. Βέβαια, εχθές μετά τη δήλωση Ζαχάροβα, το ξέκοψαν από το Υπουργείο Άμυνας και από το Μαξίμου. Λένε ότι δεν το μελετάμε. Αλλά έχει σημασία η αντίδραση Ζαχάροβα γι' αυτό. Είναι ίσως η πιο ευθεία και κατηγορηματική τοποθέτηση από πλευράς ρωσικής ηγεσίας ότι η Μόσχα θα θεωρήσει εχθρική και προκλητική την απόφαση να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα συστήματα.
Όχι μόνο γιατί γενικά έτσι χαρακτηρίζουν όλα τα συστήματα που φτάνουν στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά και γιατί υπάρχει διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας όταν αυτά είχαν παραχωρηθεί, όπου προβλέπεται με σαφήνεια ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα επανεξαγωγής αυτών των συστημάτων σε τρίτη χώρα, εάν δεν έχει τη συγκατάθεση της Ρωσίας. Η Μόσχα λέει θεωρεί ότι θα παραβιαστούν και διμερείς συμβάσεις και διεθνείς συμβάσεις, που βέβαια τις έχουμε ξεχάσει τελευταία, οι οποίες απαγορεύουν την αποστολή όπλων σε περιοχή σύγκρουσης. Είναι ίσως, ξαναλέω, η πιο κατηγορηματική τοποθέτηση, καθώς η κυρία Ζαχάροβα, προφανώς εκφράζοντας και εκπροσωπώντας την ρωσική κυβέρνηση, λέει ότι αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση θα καταστραφεί εάν φτάσει στο ουκρανικό έδαφος, αλλά κάλεσε την Ελλάδα και την ελληνική ηγεσία να αναθεωρήσει τα σχέδιά της πριν είναι αργά, καθώς υπάρχει σαφής προβλήση. Γιατί νομίζω ότι αναπόφευκτα θα υπάρξουν συνέπειες. Και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει διάψευση και από το Μαξιμού υπάρχει. Το ερώτημα είναι τι πληροφόρηση η κυρία Ζαχάροβα και κάνει τέτοια επίθεση. Γράφτηκε στον ελληνικό τύπο. Γράφτηκε στον ελληνικό τύπο. Ότι θα πάνε. Ότι θα πάνε. Γράφτηκε, το έχω διαβάσει κι εγώ και αναπαρήχθη από τα μέσα ενημέρωσης Ρωσίας. Ότι ενδεχόμενο από το ΤΑΣ αν δεν αματώμεθα να ήταν παλιά ιδέα. Έχουν αναπαραχθεί πληροφορίες. Το θέμα δεν αντιδρά μια κυβέρνηση. Έχουν αναπαραχθεί πληροφορίες. Εκπρόσωπος με βάση δημοσιεύματα που έχουν διαρρεύσει πριν 3 μήνες και 4. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Όχι, είναι πριν από λίγες μέρες έγινε, παιδιά. Δεν μπορεί να έχουν άλλη πληροφορία. Ναι, αυτό λέω. Μήπως έχουν άλλη πληροφορία. Εγώ για να είμαι ακριβής αυτό που παγώ, λέει, γράφτηκε στο Pro News, αν θυμάμαι καλά, στο site. Σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπήρξε αναπαραγωγή από το ΤΑΣ αν δεν απατώ με Θανάση για το συγκεκριμένο δημοσίευμα και υπήρξε συνέχεια η αντίρρηση Ζαχάροβα. Έχει υπάρξει αναπαραγωγή των σκέψεων, σχεδίων της ελληνικής πλευράς, υποτιθέμενων, έτσι περιγράφεται, ότι εάν παραχωρηθούν οι αντίστοιχοι Patriot, θα μπορούσαμε εμείς... Το θέμα, Θανάση μου, είναι ότι πρώτον οι Αμερικανοί το θέλουν πολύ. Εμείς δεν το προτιμούμε θέλουμε τους Patriot από τους S-300, ναι, μας αλλά βολεύουν καλύτερα. Λοιπόν, έτσι ως κλειδωμένοι είστε. Λοιπόν, εντάξει, μόνο αλλά πολιτικά αν το πλοκάνουν. Έτσι και αλλιώς με τους Ρώσους οι σχέσεις μας χάλια είναι, πόσο πιο χάλια να γίνουν, εντάξει. Λοιπόν, τώρα μόνο πολιτικά αν πούνε ας το καλύτερα. Αλλά τι διάκριμα θα κάνει ο Πούτιν τις επόμενες μέρες που το περιμένουμε πώς και πώς. Έχεις εικόνα. Ναι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να πει και κάτι συνταρακτικό. Κάθε μέρα κάτι λέει. Χθες είπε διάφορα στην Λευκορωσία. Πάντως η καθιερωμένη, ίσως αυτό δημιουργείται τη συζήτηση, επειδή δεν θα υπάρξει η καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου που έδινε στο τέλος της χρονιάς. Θα υποκατασταθεί από διάφορες πιο αναλυτικές τοποθετήσεις, όπως αυτή χθες στην Λευκορωσία ή προηγουμένως σε κινήματα νεολαίας. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Θα τα πούμε, καλημέρα, Θανάση. Δεν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου, αλίμονο. Συνέντευξη. Εντάξει. Λοιπόν. Και επίσης το θέμα είναι ότι το ίδιο κρύο και χειρότερο ίσως κάνει και στην Ουκρανία αυτές τις ημέρες. Χριστούγεννα έρχονται. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Έχουν ξυρυθεί υποδομές εκεί, είναι κόλαση. Δεν υπάρχει ρεύμα σε πολλές. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει. Έτσι. Όπου δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει και νερό, να ξέρετε. Και επίσης όλο αυτό για το φυσικό αέριο και τα λοιπά, η Ευρώπη έδειξε πάλι την καθυστέρησή της στο να πάρει αποφάσεις. Και βεβαίως αυτή η απόφαση είναι ένα προϊόν συμβιβασμού, το οποίο δεν ξέρουμε αν τελικώς χρειαστεί να εφαρμοστεί ποτέ. Μακάρι να μην χρειαστεί. 130% το φυσικό αέριο και το πλαφόν είναι στο 180. Παιδιά, έχει πέσει και η βενζίνη. Χθες γέμισα με 95 και με 75 γέμισα. Μπράβο, και εγώ την κυρία. Λοιπόν. Μπράβο, και μετά το στάθμο φυσικά δεν το ξαναβγάλει σαν στο αυτοκίνητο. Δεν το βγάζω. Μια φορά το μήνα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, θες ένα το γιώτα γιάρη που έχει μικρότερη κατανάλωση. Με έχει ξαναρωτήσει και σου έχω πει άμα είναι τζάμπα, ναι, αλλά μου το είπα. Τι είναι. Για να δούμε. Πάμε να δούμε το πούλμαν. Πω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Πω, κοίτα τι γίνεται τώρα, στον δρόμο. Προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης. Πεζά πάνε μπροστά. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ, με τον Μέση, τον Ντι Μαρία, τον Ντεπόλ. Τους γνώρισες απάνω στο... Τους έβλεπα από εδώ, έχω αετήσιο μάτι. Από εκεί πέρα. Αετήσιο μάτι. Αετήσιο μάτι τώρα να πούμε. Εσύ καταφέρνεις και λες όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό. Ναι, το λέει απ' έξω.
Όλο αυτό το, το λέει χωρίς να το διαβάζει. Λοιπόν. Σκεφτείτε στην ηλικία του μνημονικό. Στην ηλικία του. Του είχα πει αν αγαθείς μια φορά. Για να χαθείς. Όταν μου λέει για το μνημονικό. Λύνεις και σταυρόλεξα προληπτικά και τα λοιπά. Όλα για αυτά, το Αλτσχάιμερ. Για το Τούκου και αυτά. Όλα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στα νιάτα μου, επειδή ήμουν φανατικός οπαδός του Μαρκές, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, ήξερα παιδιά πάνω από το 1/3. Και τα ονόματα. Του Αρελάνο Μπουενδία και λοιπά. Όλα. Λοιπόν, ήξερα πάνω από το 1/3 των 100 χρόνια μοναξίας απ' έξω. Τα 100 χρόνια μοναξίας, το βιβλίο μου είχε κάνει μαμά μου τώρα. Λοιπόν, το Γιώτα Γιάρης, εγώ παιδιά. Εγώ το όνομά μου δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 η αξία του, βραβευμένο του 21, φοβερό και τρομερό, με καταπληκτικό εξοπλισμό, εξαιρετικές επιδόσεις και κορυφαία επίπεδα ασφαλείας. Μπράβο. Στο 14999. Επίσης διεκδικήστε ένα σκούτερ Daytona Miro αξίας 1.995 ευρώ προσφορά της εταιρείας Gorgolis ΑΕ, νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα. 125 κυβικά με 8,5 ύπους ο κινητήρας, 2,5 λίτρα ανά 100, πολύ χαμηλή κατανάλωση. Εξαιρετικό δώρο, 14999. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να δούμε και τα εθνικά μας θέματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη? Να τα δούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Να καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρακίδη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Εξαιρετικός αναλυτικός αναλυτής εδώ. Μου λέγε ότι μέχρι τον Απρίλιο η Ουκρανία θα πάει, λέει. Θα συνεχίσει μέχρι τότε. Ναι, βέβαια. Έτσι διαφαίνεται. Έτσι διαφαίνεται. Πού είναι η Μαρία? Πάμε να δούμε τη Μαρία Τζαχαράκη. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε με τους S300 και τα λοιπά. Γεια σας, κύριε Ζαχαράκη. Καλημέρα σας, κύριε Ακημίδη. Πώς είστε? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλές γιορτές. Γεια σας, κύριε καθηγητά μου. Μαρία μου, βλέπω σήμερα καλοκαιρινή στα κόκκινα. Χριστουγεννιάτικη. Χριστουγεννιάτικη, έτσι. Έτσι. Συναμπαίνουμε. Είναι ημέρες. Από αύριο θα σας κόψω όλους. Μόνο άμα θες να βγαίνεις να λέμε Χριστουγεννιάτικα. Από αύριο θα λέμε τριν. Δέντρα, τέτοια πράγματα. Τα μόνο δεν υπάρχει. Αν είναι τώρα ιστορία να πλακωνόμαστε πολιτικά και αυτά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να βγαίνουμε να λέμε για κουραμπιέδες, για ξωτικά, για ό,τι θέτε. Τέτοια. Στολισμού. Για το πώς γιορτάζουμε εμείς εδώ που είμαστε. Εκεί είσαστε, είστε σε μουσουλμανική χώρα. Δεν κάνετε. Πειράζει. Πώς δεν κάνουν, γιατί δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα. Η κοινότητα, ναι. Γιορτάζουμε. Όχι μόνο η κοινότητα. Και οι Τούρκοι εδώ παντού έχουν στολίσει δέντρα παντού. Στην πόλη και με σε ποια λογική για τους τουρίστες. Το πλαίσιο εξευρωπαϊσμού και για τους τουρίστες. Για τους τουρίστες ή για τους ίδιους, ας πούμε. Και της παγκοσμιοποίησης. Όχι, χρόνια τώρα η Τουρκία εδώ ακολουθεί πάρα πολλά από τα έθιμα της Δύσης, ακόμη και αν είναι χριστιανικά. Ναι. Τα δέντρα υπάρχουν παντού, σε κάθε πλατεία, σε κάθε μαγαζί. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί παντού εδώ και την πόλη και άλλες μεγάλες πόλεις. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε πάθει ακόμα. Βέβαια, στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό το φαντασμαγορικό που να ανοίγουμε τα δέντρα όπως γίνεται να ανάβουμε τα δέντρα όπως γίνεται στην Αθήνα, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά υπάρχει στολισμός παντού, ειδικά εδώ στην πόλη. Τουλάχιστον εδώ δεν είναι στο Ραμαζάνι να κάνουμε κι εμείς τέτοια, διότι θα ήταν λίγο πρόβλημα. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε. Να ξεκινήσω με τον Ιμάμογλου, που είναι τελευταία είδηση που βγήκε η Google και τον αναφέρει ως πρώην πρόεδρο, λέει. Πρώην δήμαρχο. Έχει γίνει από πρώην δήμαρχο, από χθες το βράδυ έχει γίνει εδώ θέμα. Βγήκε ακόμη και ο Ιμάμογλου και έκανε έτσι σχόλιο στο Twitter. Επειδή η τουρκική Google, κάποιος που πληκτρολογούσε χθες το βράδυ, Εκρέμ Ιμάμογλου, το όνομά του τον έβγαζε ως πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Και όλοι αναρωτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Εκρέμ Ιμάμογλου, η Google ξέρει κάτι περισσότερο που δεν ξέρουμε εμείς? Έχει γίνει πάντως μεγάλο θέμα εδώ στα social media. Και σήμερα η Σοζτζούι, αντιπολιτευόμενη αυτή η εφημερίδα, έχει βγάλει και μία δημοσκόπηση, καινούργια δημοσκόπηση, κατά πόσο θεωρεί ο Τούρκος πολίτης δίκαιη την απόφαση για τον Ιμάμογλου ή όχι. Και τι λέει? Η συντριπτική πλειοψηφία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος από το οποίο προέρχεται βέβαια ο Ιμάμογλου, λέει το 96% ότι όχι, δεν ήταν δίκαιη η απόφαση για τον Ιμάμογλου. Ναι. Στο κυβερνών κόμμα όμως είναι μοιρασμένη στα δύο. Μόλις το 35,9% λέει όχι, δεν ήταν δίκαιη, και το 31,8% λέει ότι ήταν δίκαιη η ποινή που επιβλήθηκε στο Τούρκο δήμαρχο. Και αντίστοιχα, δεν είναι μικρό το 35, εντάξει τώρα. Αλλά το 35 δεν είναι και μικρό.
στο κόμμα του Ερντογάν, ναι, ναι, που λένε ότι... Αθρηστικά κατά πλειοψηφία είναι αρνητική η εντύπωση. Ναι. Ναι, σίγουρα. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως, όταν βγήκε η απόφαση, ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΠΕ είχαν βγει με πάνω από 50% που έλεγαν ότι δεν είναι δίκαιη αυτή η απόφαση. Άρα μειώθηκε, λες, αυτό το ποσοστό, ε? Και μειώθηκε. Όσο περνούν οι μέρες τώρα, μειώνεται. Βγήκε και ο Ερντογάν, έκανε και τις δηλώσεις του ότι πρόσβαλε τους δικαστές της χώρας και δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Και θα δούμε και βέβαια τι θα γίνει και σε ανώτερο επίπεδο, είχε πει ο Ερντογάν, όπως και όλη η πολιτική ηγεσία. Επομένως, εδώ τώρα υπάρχει ακόμη ψηλά το θέμα του Ιμάμογλου, αλλά αυτή η γκρίνια που έχει ξεσπάσει είναι ότι δεν έχει ουσιαστικά η αντιπολίτευση καρποθεί όλο αυτό το ρεύμα που έχει ο Ιμάμογλου, που θα έπρεπε, λένε εδώ, έτσι, να τον ανακηρύξουν αμέσως υποψήφιο, ακόμη και αν, ακόμη και αν έρθει μία απόφαση εφετείου ή αριοπάγου η οποία οριστικοποιήσει αυτήν την απόφαση της ποινής, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να τον έχει κάνει σημαία, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, τον Ιμάμογλου, προκειμένου έτσι να καρποθεί όλον αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει κάτω στους πολίτες, ότι εδώ ένας ακόμη πολιτικός δικάζεται στην Τουρκία, καταδικάζεται, και ότι υπάρχει ακόμη πολιτική δίωξη στην Τουρκία και μετά από 20-25 χρόνια. Η τελευταία ήταν του Ερντογάν, βέβαια. Έχουμε και απειλές όμως, βλέπω, ενώ ταυτόχρονα είδαμε τη συνάντηση Βρυξέλλες. Το τι λένε οι Αμερικάνοι, τι λένε οι Γερμανοί, που λένε παιδιά, να γίνουν κουβέντες, να τα βρούμε. Τον Ερντογάν εμφανίζεται πιο συνενετικός, λέει, υπογείος διπλωματικά. Ναι. Επιθετικός δημόσια, και είχαμε χθες βγει και ένας άλλος εκεί, ο κύριος... Μπαρλάς, Μεχμέτ Μπαρλάς, ο οποίος φιλοκυβερνητικό θα τον λέγαμε αναλυτή, ο οποίος αυτό που λέει είναι ότι πίσω από αυτήν την ιστορία προσέγγισης, τέλος πάντων, Ελλάδας-Τουρκίας, βρίσκονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν τη Γερμανία και πάλι να παίξει το ρόλο του καλού μπάτσου, όπως λένε, όσον αφορά την Τουρκία. Δηλαδή, τι θέλουν την Τουρκία στο άρμα της και στην Ανατολική Μεσόγειο, και γι' αυτό το λόγο έβαλαν τη Γερμανία να φέρει αυτές τις δύο πλευρές κοντά. Δεν ήταν μια πρωτοβουλία, λέει, της Γερμανίας, ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε όμως και τον κύριο Τζασίν, όπως είναι την αναλυτής ο κύριος Τζασίν, που λέει θα μας, σε συνέχεια των όσων λέει ο Ερντογάν, που λέει θα σας βυθίσουμε, σαν χάρτινο καράβι θα βυθιστείτε. Αναφέρεται βέβαια ότι αν θα γίνει μία συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, παρόλο που ανακήρυξε η Αίγυπτος την ΑΟΣ, που τάραξε όσο να είναι την Άγκυρα, δεν άρεσε αυτή η κίνηση εδώ, αλλά δεν το λένε τόσο πολύ. Έρχεται λοιπόν ο Τζασίν και λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία, λέει, μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, και όταν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία, τότε θα βυθιστεί το χάρτινο καράβι της Ελλάδας. Πάμε να το δούμε. Γιατί η χαρά του Μητσοτάκη θα είναι μικρή. Πάμε να το δούμε. Akdeniz'deki dengelerde Mısır bir hamle yapmış olabilir, ancak bu hamle Türkiye'nin kazanımlarını bir şekilde tehlikeye sokacak düzeyde değil, hukuki ve askeri olarak da. Bu ne demek? Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma muteberliğini koruyor. Üçüncü devletlerin yaptıkları anlaşmalar veya deklarasyonlar bu anlaşmayı bozmaz. Bir. İkincisi, gelecekte Libya uluslararası deniz yetki alanlarında da Türk gemilerin çalışacağını, offshore'dan petrol ve gaz çıkaracağını ve bunu da dünya pazarlarına bir şekilde süreceğini Türk milletiyle ve dünyayla sizin vasıtanızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Türkiye'de şöyle bir gelecek bekliyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye gazı bulacaktır, petrolü de bulacaktır. Aynı zamanda KKTC ile beraber bulunan bu gazın KKTC ve Mersin üzerinden dünya pazarına çıkacağını düşünüyorum. Çünkü gazın, eğer biz Kıbrıs'ın altında 5 numaralı sektörde bulunduğunu düşünürsek veya Exxon Mobil'in bulduğu alanları ve Kıbrıs üzerinden koparılan Yunan masalında çökeceğini düşünüyorum. Nasıl ki Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ın bir şekilde, sinsi bir şekilde hazırladığı planın suya düşmesi ve Yunanistan'ın Ege'de şahmat almasını sağladıysa, Türkiye-Mısır anlaşması da Yunanlıların bu kağıttan gemisini batıracaktır.
Bu Mısır'a da yardım için çok önemli bir fırsattır. Πώς τον είδες? Ασυνάρτητο. Λίγο. Καλή προπαγάνδα του, προσπάθεια προπαγάνδας. Συγγνώμη τώρα, βλακίες έλεγες. Συντρέχουν πολλοί παράγοντες. Θα κάνουμε, θα βρουν πετρέλαιο, θα κάνουμε, θα βυθίζουμε, θα... Απαράτα μας τώρα. Βλακίες τώρα, ο καθένας λέει και μιλάει και λέει την πούρτα. Όχι, η Αίγυπτος μετά τη συμφωνία του Αβραάμ καθοδηγείται, σύμφωνα με τις δυτικές, τέλος πάντων, απαιτήσεις και οι δυτικές απαιτήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι αυτές που θέλουν το τουρκολιβικό σύμφωνο. Άσχετα αν από πλευράς Αιγύπτου δεν ήταν αυτή τη στιγμή τόσος ο ενθουσιασμός για την ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν έχει ανακήρυξη ΑΟΣ, ένα διάταγμα είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η Κύπρος να εξαιρεθεί, η δημοκρατία της Κύπρου, από την ισορροπία. Και η ισορροπία είναι τέτοια που είναι εις βάρος της Τουρκίας, γι' αυτό έχουμε και αυτή την προπαγάνδα. Άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο για τον Ερντογάν. Η στάση του Ερντογάν που βγαίνω δημόσια και λέω θα στείλω τον Ταϊφούν στα 1000 χιλιόμετρα, στείλω από κάτω ερωτήσεις από παιδάκια που έρχονται και με ρωτάνε, θα έρθουμε νύχτα, ενώ γίνεται μια διπλωματική ουσιαστικά προσπάθεια από Αμερικάνους, από Γερμανούς που λένε είπαμε και στους δύο ότι θέλατε να πούμε και είπανε ναι και οι δύο, και αυτό η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτό αποδεικνύει τη σκηνοβασία Ερντογάν που αλλιώς θέλει να συμπεριφέρεται εσωτερικά για να συσπυρώνει και αλλιώς με τη μυστική διπλωματία, αλλά σε κάθε περίπτωση συντηρεί την ένταση, διότι από τη μία έχουμε συνομιλίες διπλωματικές που είναι καλό να υπάρχει διάβλος, απ' την άλλη όμως με 150 παραβιάσεις την ημέρα ελοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος και εδώ είναι το θέμα. Διότι κανείς ματαιώνει τη σύγκρουση αν δεν μπορεί να ανατρέψει την ιτοπάθειά του ή δεν μπορεί να κατησχίσει την αισιοδοξία του αντιπάλου. Εσωτερικά υπάρχει ιτοπάθεια στην Τουρκία, υπάρχει παθογένεια μεγάλη στην αεροπορία της. Δεν είναι η Τουρκία που παρουσιάζεται αμυντικά. Γι' αυτό και ο κύριος Ερντογάν δεν ξέρει τι κάνει και κάνει ό,τι υπέστη προκειμένου να διασωθεί. Δεν διασώζεται έτσι. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πυροδοτεί συνεχώς την αμερικανική εξωτερική πολιτική με τον κύριο Μενέντες, να δημιουργεί ρήγμα για την Τουρκία. Πάμε και στον κύριο Ιωακιμίδη, γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να ερμηνευθεί η στάση του Ερντογάν διπλωματικά. Είναι άλλης επιστήμης αρμοδιότητα αυτές οι ακραίες αντιδράσεις. Συζητάω διπλωματικά, βγαίνω και λέω θα επιτεθώ σε μία σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χώρα. Κοιτάξτε, διότι ο Ερντογάν, όπως είπε και ο Ταξίαρχος, απευθύνονται σε δύο διαφορετικά ακροατήρια. Η μεν εξτρεμιστική ρητορική, η επιθετική ρητορική απευθύνεται στο εσωτερικό εκλογικό ακροατήριο, το συσπυρώνει κτλ. Αλλά παράλληλα όμως έχει ανοίξει και τη διπλωματική διαδικασία με τη συνάντηση Μπούρα-Καλίν που έγινε στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι αυτό είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη που πρέπει να την καταγράψουμε. Και απευθύνεται περισσότερο στο διεθνές κοινό και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες έχει ανάγκη προκειμένου να πάρει τα F-16 κτλ. Ελπίζω ότι αυτό που θα πριτανεύσει τελικώς θα είναι η λογική της διπλωματικής επικοινωνίας. Είναι σημαντικό ότι άνοιξε ο διάβλος επικοινωνίας με πρωτοβουλία της Γερμανίας και σημειώνω εδώ ότι ο σύμβουλος του καγκελαρίου Σόλτ, ο οποίος ήταν παρόν στη συνάντηση αυτή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τα ελληνοτουρκικά, διότι όπως ασφαλώς και εσείς γνωρίζετε, ήταν προηγουμένως πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα. Και επομένως διαδραματίζει έναν, θα έλεγα, ευεργετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Από την άλλη μεριά όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέλουν με κάθε τρόπο να κρατήσουν την Τουρκία στο δυτικό πεδίο, προσπαθούν επίσης να συνδράμουν μια διαδικασία που θα εκτονώνει κατά κάποιο τρόπο την ένταση στην περιοχή και να ικανοποιεί και την, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, άποψη του Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την έγκριση της πόλης. Αποφασιστικό ρόλο παίζει, κύριε Ακημίδη, ο κύριος Μενέντες. Κοιτάξτε, παίζει αποφασιστικό ρόλο, αν και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί οι ισορροπίες μετά τις τελευταίες εκλογές και τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους. Αλλά πέρα τα αυτά εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της Επιτροπής και ως πρόεδρος έχει τουλάχιστον τυπικό στο βέτο.
Βεβαίως θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο από μόνος του να σηκώσει μια τέτοια απόφαση, δηλαδή να σταματήσει τελικώς την πώληση των αεροσκαφών. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται για την Τουρκία, επισημένοντας, αν θέλετε, τα αμαρτήματα της Τουρκίας, νομίζω ότι είναι μια θετική πτυχή, η οποία κατά κάποιο τρόπο συμβάλλει στο να υπάρχει μια πιο ισόρροπη προσέγγιση από πλευράς των ΗΠΑ. Αλλά τελικώς στο τέλος της διαδικασίας, η Τουρκία μάλλον θα πάρει τα F-16. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ακημίδη, κύριε Θωρακίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερα. Γιατί παραλαμβάνουμε. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα μας. Πάμε εμείς τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Σπύρου του Φρεμεντίτη τις γκρίζες ζώνες του Market Pass. Δηλαδή είναι οι ερωτήσεις που θέτει ο κόσμος και τις σημεία τα οποία θέλουν μια μικρή διευκρίνηση, νομίζω, για τον κόσμο που θα μπει στη διαδικασία να το πάρει αυτό το βοήθημα. Οπωσδήποτε θέλουν μια διευκρίνηση και εμείς σημειώσαμε και τρία σημεία τα οποία νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά και τα οποία θα έλεγα ότι αποτελούν και μια μικρή αδυναμία του συστήματος. Mm-hmm. Και θα σου πω τα τρία σημεία. Έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα. Πρώτον, το ένα βασικό σημείο είναι η μείωση του 20% στο επίδομα μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Θέλω να θυμίσω ότι το προηγούμενο παράδειγμα του Fuel Pass έδειξε ότι η πλειοψηφία των δικαιούχων πήρε τα χρήματά του μετρητά, να το πούμε έτσι. Μετρητά, στο λογαριασμό του. Ακριβώς. Έχασε όμως ένα ποσοστό. Εδώ θα χάσει 20%. Είναι ουσιαστικά η τραπεζική συναλλαγή, το κόστος τραπεζικής συναλλαγής. Αυτό χάνει. Και είναι σημαντικό το ποσό, γιατί αν το δούμε στα 650 εκατομμύρια. Δεν είναι 20% η τραπεζική συναλλαγή. Είναι μια ας πούμε προσπάθεια να πάει στο ψηφιακό. Να πάει στο ψηφιακό για να πάει να αγοράσει τρόφιμα. Ωραία. Γιατί αλλιώς σου λέει, τα κάνω. Πρόσεξε τι γίνεται εδώ. Με τη μείωση του 20% στα 650 εκατομμύρια, εάν υπολογίσουμε ότι το 60% θα επιλέξει μέσω τραπεζικής κατάθεσης, έκανα μια πολύ πρόχειρη έτσι αναγωγή, είναι περίπου 390 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν στην τράπεζα. Εφόσον υπάρχει μείωση, είναι 78 εκατομμύρια, αυτό το έκανα έτσι πολύ πρόχειρα σου λέω για να είμαι και στην κουβέντα μας τώρα, 78 εκατομμύρια τα οποία δεν θα διατεθούν. Πάμε να δούμε και δηλαδή την κυρία Μανέ. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι το 10% αυτού που θα διατεθεί. Ουσιαστικά θα μείνει στα ταμεία. Ή περισσότερο θα πάει στις τράπεζες. Πάμε να δούμε και την κυρία Μανέ, παιδιά. Καλημέρα, κυρία Μανέ. Το δεύτερο στοιχείο. Αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα, αυτό με το 20%, κυρία Μανέ. Υπάρχει τρόπος μόνο. Το ζήτημα του να υπάρχει ένα κίνητρο για την ψηφιοποίηση στον τρόπο που θα μπουν τα χρήματα, όπως αναφέρει και ο κ. Κομπράκης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πάνε στην κατανάλωση τροφίμων, δηλαδή στο λιανικό εμπόριο. Όμως, θα μπορούσε για να βοηθηθεί ο μεγαλύτερος ηλικιακά κόσμος, γιατί δεν μιλάμε για τις μικρές ηλικίες. Μα αυτό είναι και το πρόβλημα. Το θέμα αυτό θα δημιουργήσει θέμα στις μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες είτε δεν έχουν το κινητό το οποίο θα μπορέσει να τα αποκριθεί να έχει ψηφιοποιημένη την κάρτα, οπότε να μπορεί να πληρώσει έτσι. Όπως επίσης και ένα άλλο θέμα είναι στο η λαϊκή συναλλαγή γίνεται και για παράδειγμα στις λαϊκές αγορές. Γνωρίζουμε ότι στις λαϊκές αγορές δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων με POS το οποίο έχει το MCC που είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσει να αγοραστεί αυτή η κάρτα. Άρα το ζήτημα θεωρώ που θα πρέπει να δει το Υπουργείο είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες προκειμένου να μπορέσουν να τύχουν να έχουν όλο το ποσό. Και το δεύτερο κομμάτι, το σύνολο των λιανικών συναλλαγών να μπορεί να δεχτεί την ψηφιοποιημένη κάρτα. Να σας πω, εννοείται ότι στις λαϊκές δεν έχει, ο κάθε πάγκος δεν έχει POS. Έχει. Υποχρεωμένη. Ή δεν έχει το POS, το οποίο είναι υποχρεωτικό να υπάρχει POS για τη λιανική συναλλαγή και στις λαϊκές αγορές. Όμως θα πρέπει και να δεχτεί αυτή τη συναλλαγή η λαϊκή αγορά, αλλά και να έχει τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση του MCC ή το POS του, προκειμένου να δεχτεί την ψηφιοποιημένη κάρτα. Είναι το δεύτερο στοιχείο. Αν μου επιτρέψεις, Χριστίνα, μετά το 20% που είναι η μείωση, η μικρότερη δηλαδή επιδότηση που θα πάρει, το δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς αυτό που λέει και η Χριστίνα Ιμανέ, και το δούμε, είναι η ύπαρξη του smartphone που υποστηρίζει αυτή την τεχνολογία. Uh-huh. Αυτό οι μεγάλες ηλικίες δεν το έχουν. Και νομίζω και πολλοί και νεότεροι δεν το έχουν. Δηλαδή, εγώ στο κινητό μου που έχω τελευταίες τεχνολογίες δεν είναι σε αυτή την. Δεν υποστηρίζει από ό,τι νομίζω το τηλέφωνο. Δεν πάρα ένα τηλέφωνο σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχω ακριβοπληρώσει από τον Δημήτρη. Το έχω ακριβοπληρώσει. Ένα άνθρωπο δικηγόρο. Είμαι ο ζωγράφο δικηγόρο. Το έχω ακριβοπληρώσει από τον Δημήτρη. Μπορεί να συνοηθούμε δηλαδή. Κυρία Μανέ, καθηγήτα δεν την περνάμε εδώ. Τι αποστηρίζετε, κυρία Μανέ. Τι να πει. Να πάρει ένα τηλέφωνο. Τραπεζικό. Δεν το δικαιούται αυτό το.
το μάτι. Λοιπόν, καταρχάς, μισό λεπτό. Για να πάρεις ένα smartphone, πρέπει να χαλάσεις όλα τα χρήματα της επιδότησης που θα σου δώσουν μέσα στο εξάμηνο, σύν ακόμα άλλα τόσα. Εντάξει, υπάρχει αλλά, πρόταση βέβαια για επιδότηση για το smartphone. Έτσι δεν είναι. Να πάρεις ένα καλό τηλέφωνο και τα παιδιά συμφωνούν εδώ οι οπερατέρ. Λοιπόν, και το τρίτο στοιχείο είναι τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια από το Fuel Pass. Αυτό το ξεχάσαμε τελείως. Το έχω σημειώσει και έχω δώσει ένα πίνακα. Ένα στατιστικό πίνακα. Δείτε λιγάκι πώς. Τι κριτήρια οικονομικά υπήρχαν, όχι αυτός, ο πίνακας με τα σύγκριση εισοδηματικών κριτηρίων, παρακαλώ. Κάρτα 2, παιδιά. Κάρτα 2. Είναι ο πίνακας αυτός. Αυτό. Λοιπόν, τι δείχνει εδώ, όπως λέμε στους δέκτες. Τους βλέπουν στη μία αριστερή πλευρά το Fuel Pass, τι εισόδημα ζητούσε όταν ήταν το άγαμο το μονομελές. Βλέπουμε το Fuel Pass ζητούσε 30.000 ευρώ, ενώ στο Market Pass ζητάει 16.000. Ναι, δείτε, κλιμακωτά. 33.000 για το ζευγάρι, 24.000 τώρα με το Market Pass. Είναι μικρότερο. Πράγμα. Είναι πολύ μικρότερο και θα δείτε ότι κοντεύει να φτάσει στην εξαμελή οικογένεια 45.000 το Fuel Pass με το Market Pass στα 44.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ρηγμένη η υπόθεση εδώ του Market Pass. Είναι λιγότερο. Για να δώσει σε περισσότερους. Σε περισσότερους, ναι, σε περισσότερους. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Πάρτε όμως και αυτά τα στοιχεία, γιατί έχει ενδιαφέρον ένα στοιχείο το οποίο δεν το έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών το έχει αυτό από τις βάσεις δεδομένων. Πόσες χιλιάδες κόσμος είναι ανακατηγορία σε αυτές τις υποθέσεις που βλέπουμε. Δηλαδή, 16.000 ευρώ, πόσα άτομα μοναχικά, μονογονεϊκές οικογένειες, μονομελή νοικοκυριά υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Ζευγάρια με 24.000 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά. Τα έχουν. Λέω, δεν μας τα έχουν δώσει. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την οικονομική κατάσταση της κοινωνίας. Αυτό λέω. Ναι, λέω όμως επίσης ότι είναι σημαντικό να δούμε το Fuel Pass του καλοκαιριού ότι έχει υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το Market Pass έχει λιγότερα. Άρα, ένας που το καλοκαίρι πήρε με 33.000 ένα ζευγάρι, πήρε το Fuel Pass. Ήταν για τη βενζίνη. Ναι, όταν πήρε λοιπόν με 33.000 ένα ζευγάρι το Fuel Pass, τώρα με 24.000 δεν θα το πάρει. Θα υπάρξει κόσμος δηλαδή που δεν θα παντρευτεί, δεν παντρεύει το δικαίωμα του ενός του καλοκαιριού με το δικαίωμα του Μαρίνας. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Μανέ. Γνωρίζουμε βέβαια συνολικά ότι με βάση τα συνολικά κριτήρια τα 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι αυτά που θα επιδοτηθούν με σύνολο 650 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια αυτό που αναφέρατε και ο τρόπος του πόσο σκαλωτά πάει το εισοδηματικό κριτήριο έχει να κάνει ότι ίσως θέλουμε να πούμε ότι περισσότερο τα νοικοκυριά με μεγαλύτερο εισόδημα και με εξαρτώμενα μέλη θα μπορέσουν περισσότερο να επιδοτηθούν από αυτό το μέτρο παρότι τα μικρότερα νοικοκυριά, τα μονομελή ή με ένα εξαρτώμενο μέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πανέ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλημέρα σας. Πάμε να δώσουμε κανένα δώρο. Λοιπόν, το Γιώτα Γιάρης δίνουμε. Παιδιά, στο 14999 στείλτε. Αυτοκίνητο της χρονιάς, 16.000 η αξία του. Φοβερό αμάξι, πολύ όμορφο. Διεκδικήστε το. Λοιπόν, και επίσης διεκδικήστε ένα Daytona Miro αξίας 1.995 ευρώ προσφορά της εταιρείας Gorgolis ΑΕ, νούμερο 1 εταιρεία δικύκλου στην Ελλάδα. Είναι ένα φοβερό σκούτερ, 125 κυβικά. Με κατανάλωση μόλις 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και 8,5 ύπους. Πολύ δυνατό, πολύ εύχριστο. 14999 με SMS τηλεφώνημα. Καλημέρα. Γεια σας. Να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα ξεκινήσατε με ένα τόσο ωραίο τραγούδι το πρωί, μόλις είχα ξυπνήσει. Εδώ κάτω από αυτές τις ιστοσελίδες, γιατί δεν βάζουμε ένα άλλο λίγο τραγούδι κάτι. Πολύ ωραίο, είναι μπιτάτο, είναι ενημερωτικό. Σαν τι. Έχεις playlist. Ξαρτάται. Θέλετε δυναμικό. Θα το αλλάζουμε κάθε μέρα. Χορευτικό, δυναμικό. Ένα beat.
Κάτι. Beat. Beat. Ναι, ναι, ένα... Όχι beat, τα έκανα με ένα ελαφρολαϊκό. Μήπως θες να κάνουμε και ένα χορευτικό. Ναι, χορευτικό. Δίπλα. Πεθαίνω για σένα να το δω αυτό. Πεθαίνω, πεθαίνω. Τι θα κάνουμε, Βασίλεζο, τι θα κάνουμε. Πεθαίνω, να ξέρεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Χαρά τη ζωή. Μια χαρά. Ναι, ναι. Είσαι το πιο χαρούμενο κομμάτι της εκπομπής, πρέπει να σου πω. Έτσι. Ξέρεις, να σου πω κάτι τώρα άσχετο. Μιας και είμαστε φίλοι εδώ και τα λέμε εμείς. Οι άνθρωποι που είναι έτσι εξωτερικά κρύβουν τη μεγαλύτερη θλίψη μέσα τους. Και για να μην φανεί, βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο προς τα έξω. Α, έτσι. Για αυτή, πάμε στην Ταϊλάνδη αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε χαζοχαρούμενοι, είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν. πάμε στην Ταϊλάνδη. Κρύβεις πολύ ωραία τη μελαγχολία. Πρέπει να σου πω πάντως. Δεν φαίνεται πουθενά. Είναι τέχνη αυτό. Ποιος μεγάλος κωμικός, ποιος ήταν η Γεωργία. Η Γεωργία είναι στην τέχνη μας. Όχι, ξένος που έχασε και τη ζωή, αυτοκτόνησε νομίζω, που έλεγε κωμικός πολύ μεγάλος. Γυρνούσα σπίτι και έκλαιγα και όλοι έξω μαζί μου γελούσανε. Να. Είναι μεγάλη μαεστρία. Πάμε λίγο Ταϊλάνδη, γιατί το έχουμε βαρύνει. Μας το σοβάρεψες πολύ. Πάμε λίγο Ταϊλάνδη. Ναι, εδώ είναι ακόμη χειρότερα, άστο. Λοιπόν, τι έγινε. Βυθίστηκε ναυαρχίδα του βασιλικού ναυτικού της Ταϊλάνδης. Έτσι. Λόγω έντονων ισχυρών ανέμων και μεγάλου κυματισμού, πήρε μια κλίση. Το πολεμικό καράβι. Ακριβώς και την ώρα. Είναι το πρώτο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βουλιάζει. Λοιπόν, πήρε μια κλίση. Ακριβώς. Πήρε μια κλίση. Έπεσε η ναυαρχίδα. Μπήκανε νερά λοιπόν μέσα. Βέβαια, ευτυχώς υπήρχαν κατά τύχη δίπλα άνθρωποι που έκαναν περιπολία. Το καράβι. Και... Αυτά είναι αδίθιστα, ρε συνήθω. Βέβαια. Αδίθιστα τα πολεμικά καράβια. Και όμως οι αγνοούμενοι είναι 32 άνθρωποι μέχρι στιγμής. Πολεμικές ενέργειες. Έτσι, 32 άνθρωποι μέχρι στιγμής αγνοούνται. Βέβαια, κατευθείαν πήγανε για να διασώσουν όσους μπορούν και προσπαθούν, ναι, γιατί είναι με πολύ μεγάλος ο κυματισμός και αέριδες και ακόμη υπάρχει μεγάλη δυσκολία να βρουν τους αγνοούμενους. Καλά, έχει ωκεανούς εκεί, δεν είναι Αιγαίο. Ναι, τώρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε Χαβάη. Εκεί θέλουμε να πάμε. Καλά, εκεί δεν θέλετε να πάτε τώρα. Λοιπόν, μία πτήση προς τη Χονολουλού κατέληξε σε τραγωδία λόγω των αναταράξεων. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς νεκρός, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματίες που οδηγήθηκαν. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Τα χτυπήματα. Ναι, τα χτυπήματα. Άρα, φορούσαν ζώνες, άραγε. Τι ζώνες τώρα, αγάπη μου, εκείνη την ώρα. Αν αρχίσει τις αναταράξεις, δεν υπάρχει. Το Φάλκον θυμήθηκα. Συγγνώμη τώρα, σεισμούς, λοιπόν, ή κατά ποντισμούς θα μας πει σήμερα. Το πρωί είπατε ότι είναι τελευταία σοβαρή μέρα, δεν είπατε. Το είπαμε. Κάθε μέρα είναι σοβαρή. Τελευταία. Από αύριο ξωτικά, δέντρα. Είναι, λέει, μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε, δεν το λέω. Τέτοια. Έτσι είπα και εγώ, αφού είπε τελευταία σοβαρή σήμερα. Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς έλεγε. Ρόμπιν Ουίλιαμς έλεγε. Σωστά, το Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ναι. Μπράβο, Γεωργία. Τόση ώρα αυτό έψαχνες. Δηλαδή. Σου έκανε και παρατήρηση, Γεωργία, όπως κατάλαβες. Γιατί καθυστέρησε ένα λεπτό. Α, πλέον με τη Γεωργία είμαστε μια οικογένεια. Έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα εδώ μέσα. Τι εννοεί, δηλαδή, μια οικογένεια. Λοιπόν, και μπορείς να επικεντρωθείς σήμερα στα θέματα. Σε παρακαλώ, γιατί το κάνεις πιο δύσκολο από ό,τι είναι αυτό. Δεν είναι δύσκολο, εύκολο. Λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρχε κανείς που να χάσει τη ζωή του. Παρ' όλα αυτά, είναι 11 άτομα σοβαρά στο νοσοκομείο. Ναι, ό,τι χειρότερο. Και ετοιμάζω, έχουμε ταξίδια τώρα, έτσι. Έχουμε πάει σε... Παναγία μου. Τι ταξίδια έχουμε. Έχουμε 20-25 μέρες άδεια. Έχει κανείς άδεια, δεν νομίζω. Έχει κανείς άδεια, Δημητρή. Εγώ δεν έχω δώσει καμία. Τώρα δεν ξέρω. Κύριε Διευθυντά, καλημέρα. Φυλάκια. Πολλά. Η εξήγηση στη διεύθυνση είναι αρχή. Παρέκαμψη ιεραρχίας. Μας παρέκαμψε. Εντελώς. Δώσαμε εμείς αρνηθήκαμε. Αγάπη, ξεκινάμε από την κορυφή του βουνού και κατεβαίνουμε. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ρωτήσεις πρώτα. Μπορεί να σε χρειαζόμαστε. Δεν νομίζω ότι είσαι απαραίτητη. Πάμε λοιπόν στο Άμστερνταμ. Χαλάμε χατήρι στη διεύθυνση. Εμείς. Εσένα ναι, στη διεύθυνση όχι. Πάμε λοιπόν στο Άμστερνταμ. Όπου τι γίνεται τώρα. Όταν εσείς έχετε πάει Άμστερνταμ ποτέ. Ναι. Ωραία. Γιατί πήγατε, αν επιτρέπετε. Όχι, εννοώ. Για να δω την ξαδέρφη μου πήγαμε. Πήγαμε να πάμε σαν coffee shop. Άκου, πάμε, βγάζει φωτογραφία η κόρη μου μπροστά και μας βλέπει να είμαστε μπροστά σε ένα coffee shop για να χασκογελάμε. Και λέει, αυτοί λέει, πηγαίνανε και βγάζανε λέει, φωτογραφίες έξω από καφετέρια και γελάγανε. Μικρό. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Για πες. Οι περισσότεροι πάνε εκεί για. Για τα coffee shop, ρε παιδί. Όχι, αγάπη μου. Α, για τα. Γιατί? Για τις βιτρίνες. Τις βιτρίνες. Δεν υπάρχουν. Για συνουσίαση και απαγορευμένες ουσίες. Ναι, αυτό. Ναι, στα coffee shop αυτό είναι η δουλειά. Α, okay, λοιπόν. Οπότε... Εκεί δεν είναι απαγορευμένα αυτά.
Στα κόφη. Όχι, αλλά τώρα τι έχει γίνει, πρόσεξε. Όχι, τώρα λένε, τα έχουν κόψει. Έρχονται, λένε εδώ οι τουρίστες, λένε οι αξιωματικοί, έρχονται οι τουρίστες, κάνουν one night stand, φωνάζουν στους δρόμους. Καπνίζουν. Φαλιράκι της Ρώσης. Καπνίζουν. Και έχει αρχίσει λοιπόν το άφησμα και έχει μια κακή φήμη. Ότι δηλαδή Ελλάδα εδώ να τέτοιο. Βέβαια. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Και λέει, αυτό λοιπόν πρέπει κάπως να το δούμε. Και έχουν κάνει μια εκστρατεία, μείνετε μακριά από σεξ και ναρκωτικά. Από ναρκωτικά, ναι, από γιατί όχι. Γιατί είναι αυτό το εφήμερο. Μπορεί να είναι, είναι και το. Πώς θα το πούμε. Το εφήμερο. Το εφήμερο το που ανάγει το πιάνο. Εμείς είμαστε. Που καταλήγουν σε αφροδίσια. Ναι. Λοιπόν. Γιατί άδικο έχω. Έτσι. Δημήτρη μου, αντισύλληψη. Έλα καλά, εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Μάλλον, ναι, ξέρεις, όταν πίνεις, δεν ξέρεις τι κάνεις. Έμα βέβαια, τι είσαι καλά. Από εδώ, από το εκεί. Το πρόβλημα είναι αυτοί που δεν ξέρουν τι κάνουν και όταν δεν πίνουν. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρεις. Γι' αυτό ξαναπες το. Ναι. Λοιπόν, και έχει λοιπόν ξεκινήσει μια εξαιρετική του αξιωματικού που θα περάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο να κλείνουν τα πορνεία πιο νωρίς, να κλείνουν. Τα μαγαζιά αυτά που δίνουν ουσίες τσιγάρα, γλίτσια και τα λοιπά. Ναι, να κλείνουν μουσική πιο νωρίς, δηλαδή να υπάρχει τώρα μια ηρεμία. Τώρα γιατί το κάνουν αυτό στην πόλη. Θέλουν να ο τουρισμός τους αυτός είναι όμως. Θέλουν να κάνουν το Άμστερνταμ, μη Άμστερνταμ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δηλαδή, αυτό. Μα είναι λες και έρχεσαι στην Ελλάδα και κλείνεις τα μπουζούκια. Είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ. Δηλαδή καλύτερα είναι πολιτιστικά κέντρα. Λέω κάτι μπουζούκια που είχαν πει να πάει εκπομπή, τι έκανες. Εγώ. Εσύ καλά. Δεν είχες αναλάβει. Άλλες εδώ πει λίγο η κάμερα σε μένα. Άλλες υποσχέσεις του κύριου Καμπουράκη. Όλο υποσχέσεις είναι. Να σου πω, είχε πει ότι θα κεράσει. Μετά λέει ότι αναχώρησε από τη θέση. Είπα θα κλείσει το τραπέζι. Εγώ που κατάλαβα θα κεράσει. Θα πληρώσουμε. Λέω άστα, δεν πειράζει. Πρέπει να πληρώσουμε και μόνοι μα. Ούτε τραπέζι έκλεισε. Παναγιώτη, μ' άκουσε με. Θα σου πω εγώ που συνεργάζομαι 1-2 μήνες. Μην τον πιστεύει τον κύριο Καμπουράκη. Πιστεύω σε όλα. Μην τον πιστεύει, αγόρι. Και τον εμπιστεύομαι τον Καμπουράκη. Πλανά σε πλάνη νυχτρά. Είναι αξιόπιστο ο Καμπουράκη. Και κλείνουμε λοιπόν με τη Ρωσία, έτσι. Ρωσία. Ας κλείσουμε λοιπόν. Οπα. Όπου βλέπουμε εδώ τον Σκέρ και εδώ τον βλέπουμε δυστυχώς. Βέβαια, μην αγχώνεστε, έτσι. Ήταν μια χιονοστιβάδα που ήρθε, είναι η άκρη εδώ του γκρεμού. Πήγαν να τον βγάλουν βίντεο. Δόξα τω Θεώ ότι γλίτωσε ο άνθρωπος από θαύμα, μεν. Δεμένος ήταν. Μάλλον. Έκανε σκι, δεν ήταν δεμένος. Λες ρε φίλε. Έκανε σκι. Και επειδή ήρθε η χιονοστιβάδα, δεν είχε ορατότητα και στην άκρη της πλαγιάς βλέπουμε έχασε την ισορροπία του. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Μαριάννα. Όπως βλέπετε. Μια χαρά περνάτε. Περνάμε καλά. περνάμε καλά. Όταν είναι η Μαριάννα εδώ, περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Την άλλη εβδομάδα που δεν θα είναι, δεν ξέρω πώς θα περάσουμε. Γιατί δεν θα είναι, άσε με να πιστέψει αυτά. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα, κυρία Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Κώστας Σκανδαλίδης από καλημέρα. Το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Καλές γιορτές. Να είμαστε καλά. Με υγεία που είναι το βασικό. Υγεία, ηρεμία. Είναι βασικό αυτό. Είχαμε κάτι συζητήσει. Είχαμε κάτι συζητήσει εδώ που δεν ήταν και πολύ καλό. Θέλετε να εξαγοράσετε, κύριε Μαρκόπουλε, την ψήφο των. Λοιπόν, πάμε έτσι. Του κόσμου. Δεν είμαστε τόσο. Αυτό, δεν είμαστε τόσο οπορτουνιστές. Αυτό διατυπώθηκε στη Βουλή εχθές. Δεν θυμάμαι αν είναι στη Βουλή, το είπε η κυρία Χτσιόγλου, αν δεν απατώμε. Να σας πω μια σειρά. Ότι είναι και ηθικά μεμπτό αυτό. Ηθικά μεμπτό. Τότε δεν θα και είναι και ψίχουλα. Τότε δεν θα τα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω. Είναι τόσο, τόσο κακό, τόσο ηθικά μεμπτό, τόσο χυδαίο, άκουσα χθες. Άρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα βδελιγμία σήμερα θα απορρίψει αυτή την πρόταση ελάφρυνσης των ελληνικών νοικοκυριών με 3,2 εκατομμύρια ωφελούμενους και θα πει εμείς αυτή τη χυδαιότητα δεν συμμετέχουμε. Είναι υποκριτικό αυτό. Το κόμμα το οποίο ψήφισε και πέρασε τελευταία στιγμή την λεγόμενη, γιατί ποτέ δεν υπήρξε, δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει αυτό σε βάθος, 13η σύνταξη για προεκλογικούς λόγους μας κουνάει το δάχτυλο. Σε ποιους, σε εμάς μια κυβέρνηση η οποία τι έχει κάνει, όχι τώρα. Τώρα. Και τώρα έχουμε. Όχι τώρα, γιατί είναι ακόμα ότι δεν έχουμε εκλογές. Έχουμε και μπορεί εκλογές να έχουμε και το καλοκαίρι. Εντάξει, μπορεί κύριε Μαρκόπουλε, τώρα. Όμως, προεκλογική περίοδο. Να πω σε ποιους το κουνάνε το δάχτυλο. Σε εμάς που δεν αυξήσαμε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τον ένφια, τον μειώσαμε σε ουδέτερο χρόνο στις αρχές της διακυβέρνησής μας. Σε εμάς που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό σε ουδέτερο χρόνο, σε εμάς που σε ουδέτερο χρόνο αυξήσαμε τις συντάξεις μετά από 12 χρόνια που είναι μειωμένες, σε εμάς που έχουμε μειώσει 52 φόρους όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 29 φόρους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η διαχρονία στα μέτρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει ελαφρύνσεις στον Έλληνα πολίτη εδώ και 3,5 χρόνια.
Δεν το κάνει τώρα στο παραπέντε όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ναι, είχε εκλογές. Ναι, αλλά εδώ, τώρα, εδώ που τα λέμε τώρα. Η 13η σύνταξη που δεν ήταν ποτέ σύνταξη. Σύνταξη είναι κάτι που παραμένει. Κύριε Μαρκόπουλε, το 10% όμως ξέρετε καλύτερα οικονομικά από μένα. Και ως δημοσιογράφο. Λοιπόν, το 10% τώρα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι 10%. Έτσι, είναι πολύ παραπάνω ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ξαναλέω. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι χαμηλότερος του 10%. Σωστά. Είναι στο στα τρόφιμα όμως είναι παραπάνω. 1%. Άρα δεν μπορεί να πεις ότι ίσως και λύσεις και τον πληθωρισμό. Είναι μικρό ποσό. Στην αγορά των τροφίμων για τον κόσμο. Είναι μικρό ποσό το να πάρει μια ελληνική οικογένεια τετραμελής, φέρνω ένα τυχαίο παράδειγμα, με δύο παιδιά, να παίρνει περίπου 520 ευρώ το χρόνο για να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Τη στιγμή, προσέξτε, που πάλι σε ουδέτερο χρόνο, γι' αυτό δεν είναι προεκλογική αυτή η παροχή. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει συντεταγμένη στρατηγική φιλολαϊκή πολιτική. Ελάτε, κύριε Τζακ. Όταν έχουμε δώσει το Fuel Pass, και θα πω και κάτι άλλο. Δέστε τη σημερινή μεγάλη επιτυχία που βασίστηκε σε πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το πλαφόν που τέθηκε στα 180 ευρώ στη μεγαβατόρα κατόπιν πιέσεων του Πρωθυπουργού μας σε όλη την Ευρώπη. Πρόταση του Πρωθυπουργού μια μεγάλη είναι, βέβαια, επιτυχία η Ευρώπη, βέβαια. Που έχει ελληνικό χρώμα. Έχει τη λοιπόν, την ελάτε, κύριε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα το ψηφίσετε το μέτρο. Θα ψηφίσουμε το μέτρο, αλλά κοιτάξτε. Α, θα το ψηφίσετε. Χριστούγεννα είναι. Χριστούγεννα θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χριστούγεννα έχουμε, είναι, όπως είπατε. Δεν έχει ακούσει μέχρι τώρα. Θα ψηφίσει το μέτρο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτή η αιμονή στα όρια της ιστορίας, αν θα καταψηφίσει η εξωματική αντιπολίτευση το μέτρο αυτό. Καλά, δεν έχει σημασία. Το λέμε αν θα ψίχουλα. Το ψηφίσει. Πιστεύετε δηλαδή ότι με την ψήφο της αντιπολίτευσης τα ψίχουλα θα φουσκώσουν και θα γίνουν παξιμάδια. Όχι, έχει μια σημασία. Θα το ψηφίσουμε, κύριε Στάθη, θα την προψηφίσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι παρκέ το μέτρο το συγκεκριμένο, ούτε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια ανήθικη, ας το πω κατά αυτή την έννοια, πρόθεση που υποκρύπτεται από κάτω. Εξαγορά θα σας θυμίσω ψήφου. Και κάτι άλλο. Θα σας θυμίσω και κάτι άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε τη 13η σύνταξη που αναφέρθηκε προηγουμένως και είναι το πρώτο μέτρο που κατήργησε όταν βγήκε το 2019, τον Ιούλιο. Θέλω να σας πω όμως, σας εξηγήσω λίγο τη φιλοσοφία. Κοιτάξτε, Χριστούγεννα είπατε προηγουμένως, πάμε σε Χριστούγεννα και πιστεύουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ότι ο ελληνικός λαός, ο γυμαζόμενος ελληνικός λαός, έχει ανάγκη από παραμυθάκια. Και βρήκε αυτό το παραμύθι του Κοντοροβιθούλη, προσπαθεί να βρει το δρόμο για το σπίτι με τα ψικουλάκια. Και βέβαια μέσα αυτά τα ψικουλάκια και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας θέλουν την επανεκλογή τους και να βρουν το δρόμο προς το Μαξίμου, έτσι. Δεν ξέρουν όμως, κύριε Μαρκόπουλε, ότι δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση. Ο έξυπνος Κοντοροβιθούλης πρέπει να γνωρίζει ότι τα ψικουλάκια δεν κρατάνε και πολύ μέσα στο δάσος, έτσι, και βλέπουμε ήδη. Έχουμε νέο κύμα ανατιμήσεων στις αρχές του χρόνου περισσότερο από 10%. Αυτό είναι σωρευτικά. Το είπατε και μόνος σας. Αυτό στα βασικά είδη διατροφής για κάποιον που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις. Κάποια προϊόντα έχουν πάρει πάνω βασικά είδη διατροφής και 50%. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι βαριά κουβέντα το εξαγορά όμως. Ο ελληνικός λαός, εξαγορά ψήφου. Δεν αδικεί και τον κόσμο που θα πάει να τα πάρει αυτά τα χρήματα. Ο ελληνικός λαός που έχει χάσει το 40% της αγροτικής του δύναμης, η πιο αδύναμη και μάλιστα το περισσότερο από αυτό, το μισό από αυτό σε μερικούς μήνες. Αυτά τα παραμυθάκια δεν τα ακούει ως, πώς να το πω, με παρηγοριά, μέσα της παραγοριάς, τα ακούει μέσα στη μαργής. Και εντάξει, μπορεί να τρίζει τα δόντια σε κάθε περίπτωση, θα τα πάρει βεβαίως γιατί τα έχει ανάγκη, αλλά το κρατάει μανιάτικος αυτούς που το χειρίζονται με αυτόν τον τρόπο, όποια και να είναι αυτή. Και εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, που είστε από τον Πειραιά, μας λέγατε προηγουμένως και ξέρετε πολύ καλά από τα μανιάτικα. Θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή σας, μην εκτίθεστε σε φωτογραφίες δίπλα σε, πώς να το πω, σε τελάρα με τον Εμείς υπουργό μπορούμε των να βγαίνουμε στην κοινωνία. Εσείς είστε μακριά από την κοινωνία. Μην εγώ προσωπικά έχω πάει σε λαϊκές αγορές και γιατί σας πληροφορώ το κλίμα δεν είναι έτσι όπως το καταγράφετε. Υπάρχει, δεν είναι έτσι όπως το καταγράφετε. Να σας στείλω τον περιεχόμενο των τελάρων στις εκλογές. Κοιτάξτε, α αφήσουμε του εξυπνακιστέ να μα πείτε ένα μέτρο. Αφήστε του εξυπνακιστέ. Τι εννοείτε να του πετάνε ντομάτες, λέτε. Δεν ξέρω του πετάνε. Θεωρητικά το λέω. Ο Πολάκιος λόγος και η πολιτική αλητεία του κυρίου Πολάκη δεν πρέπει να σας χαρακτηρίζει. Εγώ δεν φωνάζω. Εσείς μας απειλείτε. Είναι απαράδεκτο πολιτικό πρόσωπο να απειλεί πολιτικό πρόσωπο ότι επειδή κινείται στις λαϊκές αγορές μαζί με τον υπουργό του, θα τον πάρουμε ντομάτες. Σας το επιστρέφω. Ακόμα και η φιλοκυβερνητική. Καταλαβαίνω.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και η κυβερνητική καθημερινή. Πέστε μου ένα μέτρο που προτείνατε να κούβει στον πολίτη. Τη 13η σύνταξη. Η καραμέλα τώρα, ναι. Ποια καραμέλα. Που προεκλογικά και δεν ήταν 30 ευρώ. Και δεν ήταν 30 ευρώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε. Μείνετε πατάτες. Μείνετε πατάτες για να σας επιστρέψω το αποκυπευτικό. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, μην ασχολούμαστε. Κύριε Σκανδαλίδη, δεν μιλήσατε σήμερα. Μας απειλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε, το κατέγγειλε. Το κατέγγειλε. Το κατέγγειλε. Εντάξει, παρακαλώ. Αρχηγό του καρναβαλιού. Συγγνώμη. Το λέει η έγκριτη καθημερινή. Και τέλα πόγκο του λέει και η καθημερινή. Διαβάστε την για το περιστατικό αυτό με τα τελάρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σκανδαλίδη. Σα παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Κόψτε τι πολιτικέ πατάτε. Για να το λήξω, είναι κοροϊδία εν το μέσο των πολλαπλών κρίσεων. Είναι ανεπαρκέ όπω συνέδριο πρέπει να κάνετε για να είναι, είναι ηθικά προβληματικό, όπως το είπα ακριβώς, και αξιόλογο εξαιτίας του χρόνου καταβολής και λοιπόν, σχέδιας αυτής. Και κυρίως και το κυριότερο. Θα πω το κυριότερο. Είναι ασυνεπές ως προς τον ακρεφνή φιλελευθερισμό των ανθρώπων που χαρακτήριζαν για τα επιδόματα, λέτε. Συντάξει μικρό επίδομα. Λοιπόν, ασυνεπές. Πάμε, και πάμε. Λαϊκισμός. Άκρατος λαϊκισμός. Όπως καταλάβατε, εδώ μεταφέρθηκε η Βουλή αυτούσια. Ό,τι έγινε τον περασμένο Σάββατο ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη, γίνεται και εδώ. Ναι. Διάλογος για τις εκλογές δεν πρόκειται να γίνει επί της ουσίας. Γιατί από τη μια μεριά υπάρχει όλη αυτή η πόλωση που συμφέρει και τους δύο μονομάχους, και από την άλλη μεριά ο λαός δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ γιατί θα ψηφίσει τις εκλογές με αυτή τη λογική. Είναι μια γνωστή τακτική, στην οποία προείσταται βέβαια ο Πρωθυπουργός και την οποία ακολουθεί κατά πόδος και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό μονάχα. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέρος, τη ψήφο. Κύριε Μαργόπουλε, έχουμε πει από την αρχή ότι και ένα ευρώ να πάρει κάποιος σε αυτή την εποχή είναι θετικό και πρέπει να το ψηφίσουμε. Είναι μια γραμμή μας, την ακολουθήσαμε και στα προηγούμενα χρόνια που κυβερνούσατε. Την ίδια πολιτική ακολουθούμε και τώρα και θα το ψηφίσουμε και αυτή τη φορά. Νομίζω όμως ότι αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε και μια κριτική. Ότι ξεπερνά τα εσκαμμένα. Ότι ξεπερνά κάθε όριο. Διάβαζα σήμερα ότι ουδέποτε έχει γίνει αυτό σε ευρωπαϊκή χώρα. Να δώσεις απευθείας χρήματα, ψυχία προφανώς, το 10% που τα μετράνε σε 20 ευρώ και σε 10 ευρώ το μήνα, να δώσεις ψυχία για προεκλογικούς λόγους. Δηλαδή αυτό είναι μια. Και όλες οι παροχές αυτές που εγώ δέχομαι ότι είναι παροχές. Και yeah. Άμα τις αθροίσεις όλες, κάτι τρέχει. Αλλά το κάτι τρέχει σε σχέση με το ρυθμό που χάνει την αγοραστική του δύναμη, ο κατώτατος μισθός ή μια οικογένεια που μέχρι 750 ευρώ το 40%, ο κατώτατος μισθός σε ένα εξάμηνο 19%, το να του προσθέτεις ένα μικρό κομματάκι σε αυτό, δεν του πλουτίζεις τη ζωή, δεν την κάνεις πιο άνετη. Την κάνει ή παραμένει φτωχή. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ, ουσία. Υποτίθεται ότι αυτό το μέτρο δεν πάει στο χρέος ή στο έλλειμμα, το παίρνει από τα δηληστήρια, ας πούμε, και το δίνει. Το ερώτημα είναι, αν προσφέρει κάτι η οικονομία, είτε από την ανάπτυξή της, είτε από έκτακτες φορολογίες, και πρέπει να γυρίζει αυτό, με ποιο τρόπο πρέπει να γυρίζει, όχι ως επιδόματα. Με τι τρόπο. Αυτό είναι μια ουσία ερώτηση. Όταν αυξάνεται, μπορώ να... Ναι, όλοι, ναι. Θα πάμε και σε μετεκλογικές εργασίες. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ελάτε κύριε Σκανδαλίδη. Από και εγώ μια κουβέντα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Πήραν τόσα χρήματα από το ΦΠΑ. Δεν πήρανε. Να. Όταν λέμε τη μείωση του ΦΠΑ, που πάει δομικό μέτρο απέναντι στην ακρίβεια. Να, να μειωθούν τα είδη πρώτης ανάγκης, να πάνε από το 13% και το 20% να πάνε στο 4% και στο 6% να, που έχουν πάει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μια πολιτική βλέποντας και κάνοντας που είναι, ανακουφίζει κάπως. Κάπως ελάχιστα κάποιον, αλλά είναι μια πολιτική που του δίνει μια μεσοπρόθεσμη έτσι απάντηση πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Πάμε στις μετεκλογικές εργασίες. Αυτή είναι η διαφορά μιας πολιτικής που εμείς προτείνουμε από την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Social καμένος, κύριε Σκανδαλίδη, άκουσα χθες στη Βουλή με τον κύριο Οικονόμου. Ναι, νομίζω αλλά... ότι ήταν ατόπιμα του Πρωθυπουργού. Δεν απευθύνεται έτσι σε μια παράταξη σαν τη δική μας. Δεν απευθύνεται, δεν έπρεπε να απευθυνθεί έτσι, διότι εμείς. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με καμένους, ούτε με αυτούς. Δεν έχουμε αποδείξει ποτέ μας ότι είμαστε μια παράταξη που μπορεί να δεχτεί τέτοια κατηγορία. Η διατύπωση πάντως από την πρώτη Κυριακή... Είναι θράσος αυτό και το λέω γιατί αντίκειται ιστορικά. Τουλάχιστον για ένα πράγμα δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Πασόκ, ότι δεν ήταν συνεπές με την πορεία του και την πολιτική του. Η διατύπωση όμως πρώτη Κυριακή δεν είναι σαν διαστολή, αυτό δεν έχει σχέση με το προηγούμενο. Για να μην παρεξηγηθώ κι εγώ. Σχετικά με την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση, σημαίνει ουσιαστικά
Εφόσον όχι με τη Νέα Δημοκρατία, σημαίνει κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν σημαίνει όχι. τίποτα τέτοιο. Αλλά όχι. σημαίνει πρώτη Κυριακή, πρώτη Κυριακή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση σημαίνει ανατροπή των πολιτικών σχετισμών. Σημαίνει ότι εμείς παίρνουμε ένα τέτοιο ποσοστό που θα προτείνουμε εμείς το πρόγραμμα και το σχηματισμό της κυβέρνησης και χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη και χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Και αν θέλουν να ακολουθούν. Άρα... Εάν δεν θέλουν, υπάρχει και άλλη λύση να κάνουν μεταξύ τους κυβέρνηση. Άρα λέτε, εμείς προτείνουμε ένα πρόγραμμα, ελάτε να συμφωνήσουμε με έναν πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Προφανώς. Το οποίο εκεί δεν οδηγεί η πρώτη Κυριακή. Όχι, πρώτη Κυριακή. Όχι τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι, γιατί αυτό δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει. Ωραία. Είναι ένα τρίτο πρόγραμμα. Σωστά, σωστά. Εδώ η κριτική γίνεται στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Στον τρόπο που κυβερνήσανε και οι δύο. Και ο ένας πριν από μερικά χρόνια και αυτός και ο υπάρχον σήμερα. Απέναντι σε αυτό το μοντέλο, εμείς έχουμε τεράστια διαφωνία. Είμαστε αντίθετοι. Θέλουμε άλλο τύπο διακυβέρνησης. Έναν τεχνοκράτη. Θα προτείνουμε κύριε. Λοιπόν, και αν μας ψηφίσει ο λόγος. Ποιον θα προτείνετε για πρωθυπουργό. Δεν είναι κομβικό να το πείτε και αυτό. Δεν πρέπει να το πείτε με έναν τρόπο. Προφανώς πολιτικό, αλλά δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε πια και αυτό. Κύριε Μαρκόπουλε, μια κουβέντα γρήγορα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι ένας πολιτικός ουσίας. Αυτό το οποίο είπε το Σάββατο δεν είχε διάθεση προσβολής ενός πολιτικού χώρου. Είχε όμως. Την διάθεση να εκφράσει το φόβο με τον Πασόκ. Εμείς συγκυβερνήσαμε και σώσαμε τη χώρα στην περίοδο 12-15. Εκφράζει όμως έναν υπαρκτό φόβο αναβίωσης και νεκρανάστασης ενός πολιτικού λαϊκισμού. Από μία δύναμη με την οποία συμπορευθήκαμε για το καλό της πατρίδας. Αυτό είναι το οποίο επισήμανε και ουσιαστικά προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μην υπάρξει ένα Πασόκ Παύλα Δεκανίκη. Το οποίο θα νεκραναστήσει τους πολιτικούς λαϊκιστές, οι οποίοι είδαμε που φέρανε τη χώρα. Εσείς εγώ και ο κύριος Καλαλίδη, επειδή σας εκτιμώ και το γνωρίζετε, τι σχέση έχετε εσείς, ο κύριος Καστανίδης, ένας άλλος εξαίρετος πολιτικός, η κυρία Γιαννακοπούλου, μια σειρά εξαίρετων, ο κύριος Λοβέρδος πολιτικών, με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Με όλους αυτούς ναι, οι οποίοι οδηγούν σε μια πολιτική ριζοσπαστικής και εντελώς μακριά τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας. Ο κύριος Κανταλίδης όμως είπε, δεν συγκυβερνούμε με τα ακουστές. Και ουδέποτε γράψει και ολοκληρώνω ένα εξαιρετικό άρθρο πρόσφατα ο κύριος Πρετεντέρης. Άλλο το πολιτικό κέντρο και η σοσιαλδημοκρατία και άλλο η άκρα αριστερά. Και οι νεοκομμουνιστικές δυνάμεις του λαϊκισμού. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω, ότι μετά από την διπλή παρακολούθηση Ανδρουλάκη και από το Predator και από την Ape και μετά το Qatar Gate, νομίζω ότι έπεσε και η τελευταία πετρούλα του γεφυρώματος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Άρα θα συγκυβερνήσετε από την πρώτη Κυριακή με τον Πασόκ. Με το Πασόκ. Κάναμε την απλή αναλογική για να συνεργαστούμε με τις προοδευτικές σοσιαλιστικές αριθμητικές. Λέει ο κύριο Ερώτηση. Λέει ο κύριος Καναλίδης, όχι με τον κύριο Τσίπρα. Ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Το δέχεστε αυτό. Εμείς έχουμε πει ότι δεν θα είμαστε κυβέρνηση μειοψηφίας. Το κόμμα που θα έρθει πρώτο Άρα, στις εκλογές. Άρα πάμε δεύτερες εκλογές τότε, έτσι όπως το λέτε το όλοι. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα των εκλογών. Έτσι. Εγώ όμως θέλω να σας πω κάτι άλλο. Αν είναι το δεύτερο. Ότι η Νέα Δημοκρατία για να πατήσει το δεύτερο. Θα αμφισβητηθεί. Θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Ακούστε λιγάκι, είπε κάτι ο κύριος. Άρα δεύτερες εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι προχθές ικέτευε το Πασόκ για συνεργασία μαζί του, τώρα το λιδωρεί και το υβρίζει. Όπως προχθές. Πάμε για αυτοδυναμία, και επίσης κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ αδύνατη πλέον και ανεύθυνη συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Ιταλικός μαζί με τον με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν συνεργασία μεταξύ τους της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική αναμονή που συνέβαινε ούτε στην Ανατολική Γερμανία να συνεργαστεί ο Ιταλικός μαζί με τον ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης, ότι αυτό δεν θα συνέβαινε, αυτό είναι και αν θέλετε και μια έκφραση του ψυχολογικού συνδρόμου της Στοκχόλμης. Από την άλλη, νομίζω ότι όλα αυτά τα περιστατικά καλημέρα που έχουμε μαζευτεί στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβραμόπουλος, όλη αυτή η συγκεκριμένη. Ο κύριος Αβραμόπουλος, καλημέρα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Καλές γιορτές. Επανερχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε break. Λοιπόν, εσύ μίλα τώρα που έχεις φάει. Έχω φάει, λέει, όχι έχω φάει. Τρώω συνέχεια. Πιάτσα καλαμάκι, κυρίες και κύριοι. Βραβευμένο ανάμεσα στους κορυφαίους στα βραβεία Εστία Award 2022, η κυρία Χριστίνα Σημεωνίδου. Καλημέρα. Εγώ σας έχω δοκιμάσει, κυρία Σημεωνίδου, πρέπει να πω. Εξαιρετική ποιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομολογώ. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Καλά, υπήρχε σε αυτά τα βραβεία στα μπούζια, υπήρχε κατηγορία σουβλάκι awards. Best in σουβλάκι, ναι. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Τώρα δικαίως υπήρχε, το σουβλάκι είναι βασική τροφή. Σε παρακαλώ. Τέλεια. Τέλεια, μπράβο. Και βραβευτήκατε ως τι δηλαδή, ότι η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη προσφορά, τι. Το καλύτερο σουβλάκι. Το καλύτερο σουβλάκι. Το καλύτερο σουβλάκι, μάλιστα. Με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει με να κάνει αυτό, σωστά. Με τα προϊόντα, με την εξυπηρέτηση, με όλα φαντάζομαι. Πολύ, πολύ σωστά. Με όλα αυτά. Συγγνώμη, πώς το πετύχατε, τι κάνατε δηλαδή ως επιχείρηση, δηλαδή ποιο είναι το θέμα. Η επιτυχία και η καλή φήμη της αλυσίδας μας οφείλεται σε τρία βασικά στοιχεία. Στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, σε συνδυασμό με τον τεράστιο κατάλογό μας, τεράστια ποικιλία που έχουμε. Την καθαριότητα που χαρακτηρίζει τους χώρους μας. Και τέλος στο ευγενικό σέρβις και στην υπεύθυνη εξυπηρέτηση. Και στην ταχύτητα πρέπει να σας πω. Πολύ σωστά. Επειδή το έχω διαπιστώσει. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η συνεισφορά του θεσμού επιβράβευσης αριστείας για το δικό σας κλάδο? Είναι ένα άψομα για να γίνετε καλύτεροι? Τα Εστία Awards είναι ο πιο αναγνωρισμένος θεσμός στο χώρο μας, οπότε η συμμετοχή μας εκεί ήταν η φυσική κατάληξη των προσπαθειών μας. Οπότε, φυσικά, οι χρηματικές απολαυές είναι ο πρωταρχικός στόχος μιας επιχείρησης, αλλά όταν αγαπάς τη δουλειά σου, η ηθική ικανοποίηση που σου προσφέρουν τα καλά λόγια και η προτίμηση των πελατών σου καθίστανται εξίσου ή και περισσότερο επιθυμητά από τα χρήματα. Πάντως, ρε παιδί μου, εγώ βλέπω ότι άλλα παλιά, ξέρεις που παλιά τα τρώγανε, ας πούμε, φεύγουν σιγά-σιγά, εκτοπίζονται από τα καινούργια. Το σουβλάκι εκεί η δύναμη, όχι, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Νομίζω το σουβλάκι είναι η πιο εύκολη... Μα δεν είναι εύκολη, μόνο είναι νόστιμο το άτομο. Είναι πειρασμό, είναι, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί. Είναι λες να το ρίξω. Και brand name στο εξωτερικό, Μάλιστα. Τεράστιο brand name. Λοιπόν, θα επεκταθείτε. Πόσα μαγαζιά έχετε? Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε 6 καταστήματα. 6. Με το πρώτο να βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Βέβαια, στη γειτονιά μου, σας λέω. Έπειτα στο Χαλάνδρη, στην Κυψέλη, στην Ηλιούπολη, στον Πειραιά και στο Εγάλαιο. Στις αρχές του 23 αναμένεται να ξεκινήσουμε το 7ο μας κατάστημα, το οποίο θα βρίσκεται στο Παγκράτη. Να. Ενώ παράλληλα θα δώσουμε τη δυνατότητα σε επίδοξους επιχειρηματίες να αποκτήσουν το δικό τους πιάτσα καλαμάκι μέσα από το καινούριο πλάνο franchise. Είναι brand name. Τέλεια. Το καλαμάκι είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Καλές γιορτές ευχόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, αποχωρούμε για τη σήμερα. Ευχαριστούμε θερμό. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Morning, morning. Morning, morning. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αστέρι, όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να βγει.